Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό ψυχοφοβημένο καπεσούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες και αν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, ναι, με πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπνα στεναχώρια, να περάσουμε την παρακάτω από δώσεις υπερχολίας και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικιά, μια παρασκευιάτικη ζουμουσάδα! Τι γίνεται, Αναστασία? Σου άρεσε χθες ή ξαναήρθες? Παρασκευή, αλλά σήμερα δεν το νιώθεις την ατμόσφαιρα? Καταρχήν, σήμερα δεν είναι πιο φωτεινή ημέρα? Σήμερα 7 παρα 5 που έφυγα από το σπίτι είχε περισσότερο φως από ό,τι προχθές. Και πιστεύω ότι αύριο, ημέρα πλέον 21 Μαρτίου, έχουμε σημερία. Πλέον μεγαλώνει η ημέρα. Θα ανοίξει και να πούμε το καιρός, αλλάζει και η ώρα την Κυριακή. Οπότε σου λουμουντρούχο μια καρά μπιμπερίμ. Γεια σας! Τι παιδιά ψυχολογίας είμαστε εμείς? Θα κάνουμε και μια αιμοδοσιάρα την Κυριακή το πρωί. Θα πάρουμε και το διπλό. Μετά στην Ξάνθη. Όμορφα και ωραία. Θα κερδίσουμε και στο μπάσκετ αύριο Σάββατο. Και σήμερα στο βόλεϊ. Τσουπ! Να το πουκετάκι! Είδες τι ωραία που μπορεί να είναι η ζωή. Όμορφα και ωραία. Με δύο καλούς φίλους δεν χρειάζεται να είσαι στο πολυτελές εστιατόριο. Που να έχεις κούφους. Και να κοστίζει, να πούμε, το τσουτσούνι του πιγκουίνου 510 ευρώ. Σε ένα καφασάκι μπορείς να βάλεις δύο κεφτεδάκια πάνω στη σκάρα. Δύο τσίπουρα από μπουκάλι νερού. Εμφιαλωμένο που γράφει επάνω τσίπουρο με μαρκαδόρο μαύρο ή σε λευκό χαρτί που το έχει κολλήσει με μονοτική ταινία. Τσικ, αν κάποιος έχει κανένα τουμπερλέκι, τύχει να έχει καμιά κιθαρίσσα, κανένα μπουζουκάκι, αυτό είναι η ζωή. Όμορφο και ωραία. Χαροπά. Προσπαθώ να πω στα νύψια μου. Θείο με, τι παίζετε εσείς, λέει. Που του λέω, εμείς δεν είχαμε ούτε PlayStation, ούτε ίντερνετ, ούτε tablet. Τι παίζατε, τι παίζαμε. Τσανταλίνα μανταλίνα μέχρι να σπάσει η μέση μας. Κρυφτό μέχρι που φωνάζα την Νικολούλη. Κυνηγητό μέχρι που κάναμε φουσκάλες. Μπάλα μέχρι να μην βλέπουμε την μπάλα από το σκοτάδι. Και το δαχτυλίδι της μάνας επάνω στο σίδερο του μπαλκονιού. Τιν, 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 τιν. Ανέβα πάνω, θα παγώσεις από το... Νύχτα τώρα, έτσι. Ίδρωσες αυτά, έτσι. Το χειρότερο βέβαια τώρα κατέβαινε μάνα. Κατέβαινε μάνα από το μπαλκόνι, εκεί στη Μαλακοπή. Όχι πριν, όπως το έχεις πριν. Όπως το έχεις πριν. Εκεί, όταν κατέβαινε η μάνα, να ταΐσει με το πιάτο κάποιον από τους σκληρούς ποδοσφαιριστές της ομάδας, κατέρε όλος ο κόσμος. Ρε ζήλη. Να ανοίξει ένα μεγάλο λάκκο, να μπει μέσα, να μην τον βλέπει το φως της ημέρας. Με το πιάτο, έλα να φας το φαΐ σου. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για 20 χρονών. Μιλάμε όταν ήμασταν 7, 8, 9, τέτοια πράγματα. Μα αυτά παίζαμε εμείς. Μα αυτά παίζαμε. Στείναμε τα χαρτάκια της Πανίνη με τα μαρμαράκια και ρίχναμε να τα σημαδέψουμε. Κουτσό. Κυμολία κάτω ή κεραμίδι κόκκινο στην άσφαλτο και κουτσό. Ώρες πατώ, πατώ, πατώ. Στο τέλος κλείναμε τα μάτια να δούμε αν θα περάσουμε την πίστα χωρίς να πατήσουμε γραμμές. Ώρες. Μα αυτά παίζαμε. Τώρα ο γιος μου που είναι 3,5 παίρνει το κινητό μου και το κάνει βίδες. Ξέρει πώς θα πάει στα βιντεάκια, ξέρει πώς θα το γυρίσει πίσω το βιντεάκι γιατί του ξέφυγε πέπα το γουρουνάκι να το ξαναδούμε από την αρχή το ίδιο. Ξέρει πώς θα πάει στις φωτογραφίες, πώς θα φύγει από τις φωτογραφίες να πάει στα βίντεο, πώς θα φύγει από τα βίντεο να πάει στα... Και λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται. Εντάξει, βέβαια δεν έχουμε απέτηση η γενιά αυτή να ασχολείται με το γραμμόφωνο ή να βάζει, τέλος πάντων, να μπει στη διαδικασία να διαβάσει βιβλίο και να μην πιάσει το χέρι της τάμπλετ ή να μην είναι μέσα στην τεχνολογία. Όχι, αλλά ξέρω εγώ ρε παιδί μου, είμαστε οι τελευταίοι εμείς, οι 40 πλάς, οι 50 παρακάτι. Μάλλον είμαστε οι τελευταίοι. Όπως επίσης με ρώτησε κάτι κάποιος πολύ αγαπημένος φίλος. Και δεν το λέω έτσι αλαζονικά, αλλά με προβλημάτισε. Λέει, Κωστή, είναι τώρα η δική σας γενιά οι ραδιοφωνατζίδες. Αυτοί που είναι 40+, 42, 45. Να μην λέμε τώρα ονόματα, όχι μόνο στο δικό μας ραδιόφωνο, σε όλα. Μετά από εσάς, λέει, βγαίνει νέα γενιά ραδιοφωνατζίδων. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ένας 20χρονος που να είναι πολύ δυνατός. Ένας 25, ένας 30χρονος που να είναι ρε παιδί μου να λες τι κάνει ο άνθρωπος. Τι ραδιόφωνο κάνει ο κερατάς, καταπληκτικός. Υπάρχει και
Σκέφτομαι, ψάχνω να βρω. Μήπως η τεχνολογία τα έχει σκεπάσει όλα, μπορεί να είναι ένας καταπληκτικός, ας πούμε, blogger. Γιατί το ραδιόφωνο για μας είναι οξυγόνο και αναπνοή. Αν πάψει να υπάρχει το ραδιόφωνο, πεθάναμε. Μεταφορικά και κυριολεκτικά. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς το ραδιόφωνο. Σε μια συνέντευξη κάποια στιγμή που είχαμε δώσει σε ένα περιοδικό, λέει, ποιο είναι το χόμπι σου? Και είπα, το χόμπι μου είναι το ραδιόφωνο. Η μπάλα, η μουσική, αλλά το ραδιόφωνο κυρίως. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε ωραίες ραδιοφωνικές εκπομπές. Επειδή γουστάρουμε. Γουστάρουμε! Είπα ότι έχω Αναστασία πίσω από την κονσόλα. Είπα, Καριάτιδα κυρίες και κύριοι, που χθες πήρε πάρα πολλά μηνύματα αγάπης από τους ακροατές μας, οι οποίοι είναι τσακαλάκια, ζουμουσάκια. Πολύ ωραίοι τύποι, έχω να σας πω. Πολύ προχώ, πολύ εντάξει, πολύ ξυγημένοι, πολύ κύριοι. Κανένα, δεν αφήνω υπονοούμενο ότι κάποιο μήνυμα μπορεί να είναι σχρό ή ξέρω εγώ ακατάλληλο. Όχι, όχι, όχι. Μόνο τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Γιατί έχω κορίτσαρο στην κονσόλα. Κυρίες και κύριοι, η χορηγή μας, η πιστή, η αέναη, η ανιδιοτελής, η γεμάτη αγάπη και έρωτα για μας και για την εκπομπή, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Philips Ατμοσίδερα, χαίρεσαι να τσαλακώνεις τα ρούχα σου για να τα σιδερώνεις μετά. Ξεκάθαρος είσαι. Το βλέπεις, το σιδερώνεις, μετά το ξαναχαλάς γιατί θες να περάσεις την ώρα σου με το σίδερο, με το ατμοσίδερο της Philips. Για τα κορυφαία γλυκά στην πόλη και νηστίσιμα, ετοιμάζουμε σήμερα σποτάκι. Μου λένε χθες να κάνουμε ένα σποτ με νηστίσιμα για τον Νικολαίδη. Μου λέει ο Σεκελαρίδης. Βεβαίως, λέω, να κάνουμε. Σκέφτεσαι κάτι? Ακίνητοι! Όλοι ακίνητοι! Νηστεία! Συγγνώμη, μήπως θέλετε να πείτε ληστεία με λάμδα? Όχι! Ακίνητοι! Είναι μία νηστεία! Μενή! Ε? Νικολαίδης, κλέβει την παράσταση και στα νηστίσιμα. Έτοιμο, έτοιμο, ετοιμάκι. Εκεί θα βρείτε τα πάντα και ψωμάρες και σοκολατάρες, σοκολατίνες και τσουρέκια καταπληκτικά και φανταστικές τούρτες και υπέροχο παγωτό. Δεν θα φάτε πουθενά νοστιμότερο παγωτό στην πόλη, σας το λέω. Με εκπληκτικές γεύσεις, όλες τις γεύσεις γνωστές αλλά και με πατέντα. Νανάμελια και βέλβετη μπόσκο και. Καταπληκτικά πράγματα. Και βέβαια για το φρεσκότερο ψάρι που κυκλοφορεί, και όχι μόνο ψάρι, αλλά και όλα τα νηστίσιμα, όλα τα καταπληκτικά, όλα τα υπέροχα, ψαραγορά Αιγαίων. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε από νηστίσιμο. Ό,τι θέλετε από νηστίσιμο. Θέλετε καλαμαράκια, θέλετε μύδια, θέλετε σουξουμούξου, τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Και εκεί, ακίνητη, είναι μία νηστεία. Θα δούμε για πού θα το κάνουμε αυτό. Πάντως, μ' αρέσει το κόνσεπτ. Μ' αρέσει το κόνσεπτ. Ελάτε στην παρέα μας, ανοίξαμε την Μπλιμπλικερή, ανοίξαμε το Μαραφέτη, το προσωποβιβλίο, το Μαποτεύτερο και στέλνετε εκεί τα μηνυματάκια σας. Εκεί που εστίως ξαναφτάνουμε τους 12.000 που μας κόψαν μια 500 έτσι. Χαπ, χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο, έτσι. Ρε Αναστασία, εσύ που είσαι προχώ στα Facebook, με τι κριτήριο κόβει αυτούς 500? Γιατί δεν είναι ότι ήταν ανενεργοί. Είχαμε μέσα και ανθρώπους που ποστάριζαν, που συμμετείχαν σε συζητήσεις και αυτά. Άιντε, έτσι σου λέει, 500! Μα, δεν βγαίνω, μάνα μου. Λες και τους κλέβουμε από αλλού. Λες και είναι σε κανένα δοχείο που χωράει, ας πούμε, 10 λίτρα και εμείς βάζουμε 20. Στο προσωπικό προφίλ που άμα περάσει 5.000, σου λένε όχι, forbidden. Για κάτσε ρε δερβίση. Τους είσαι εσύ στους σαλόνι σου και έρχομαι εγώ, τους παίρνω να καθίσουν στο δικό μου σαλόνι. Δεν το κατάλαβα. Είναι καλεσμένοι στα δικά σου γενέθλια και λέω, παιδιά, απέναντι έχουμε φωτομοντέλα που πλένουν αυτοκίνητα με string και έρχονται στη δική μας παρέα, ας πούμε. Λέω εγώ. Κάπως έτσι μπήκαμε στην Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. Έξω η άνοιξη πραγματικά όχι χτυπάει την πόρτα. Ανοίγει, αγαλιάζει η ψυχή σου. Άλλοι άνθρωποι είμαστε. Και βέβαια, πώς να μην δηλώσουν αυτά που δηλώνουν οι ποδοσφαιριστές. Πώς να μην μιλήσουν έτσι για την πόλη. Χθες είχαμε πολύ μεγάλη συνέντευξη, αφιέρωμα του Τσούμπα Ακμπομ. Τσούμπα, το στοίχημα δεν το παίρνω πίσω. Και Μποφ θα βάλω και Βελεσιώτη θα βάλω
Και ό,τι θέλεις θα βάλω. Έχω δικλίδα ασφαλείας. Κάνει εντύπωση. Μόνο δύο άνθρωποι, Αναστασία, σκέφτηκαν. Και είναι τόσο απλό. Πως ενώ θα έχω χάσει το στοίχημα από ό,τι φαίνεται, ενώ θα παίξω μποφίλιου, δεν θα παίξω στην ουσία. Έχουν σκαρφιστεί χιλιάδες πράγματα. Καμαρώνω για τους ακροατές μου. Μιλάμε για IQ over the hill and far away. Μου πρότειναν, μάλλον όχι, σκεφτήκαν πράγματα που δεν τα είχα σκεφτεί καν για να αποφύγω δικλείδες ασφαλείας. Καλά, τα πρώτα με δώσαν στεγνά την πρώτη εβδομάδα. Θα βάλεις τα ακυρωθέντα γκολ, θα βάλεις τους αγώνες του κυπέλου μέσα, θα το παίξεις άλλη μέρα το σύστημα, να πούμε, όχι στη δική σου εκπομπή, Σαββατοκύριακο στην άδειά σου, μέσα σε τρεις μέρες μου τα διαλύσαν όλα. Εκτός από ένα που κρατάει βράχος. Βράχος κρατάει βράχος. Βράχος. Θέλω να σας πω ότι την Κυριακή σας περιμένω όλους. Την Κυριακή έχουμε τη 17η αιμοδοσία μας. Σας στέλνουμε όλους εκεί. Δώσετε, δε δώσετε. Δόκετε, δε δόκετε. Ελάτε, ολούθε. Ελάτε να ανταμώσουμε έξω από τη θύρα 3 του ναού. Ελάτε να δώσουμε ζωή στο συνάνθρωπό μας. Υπάρχει τεράστια ζήτηση. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ελάτε να δώσουμε αίμα. Χαρούμενο αιματάκι είναι αυτό. Αίμα νταμπλούχου. Αίμα χαράς. Πέρσι πήγαμε στεναχωρημένοι με τις κλοπές. Πήγαμε μαγκωμένοι, πήγαμε πεισμωμένοι. Τώρα θα πάμε χαλαρουίτα. Όμορφα και ωραία. Όμορφα και ωραία. Φυσικά αυτό που λέμε εδώ και πάνω από ένα χρόνο από πέρυσι το Γενάρη. Μπάλα. Το νου σας ρε μπάλα. Το νου σας καλά. Πάω ξαγαπώ, πάω κι είσαι ο ένας. Sold out σε ξένο γήπεδο δεν έκανε κανένας. Η Ξάνθη ανακοίνωσε ότι δεν θα βγάλει εισιτήρια και θα έχει μόνο παοξάκια στην Ξάνθη. Προσοχή ιδιαίτερη, λέμε εμείς. Μην παρισφρήσει κανένα κουνάβι, κανένα παλιοκούναβο μέσα, κανένας ταλαιπωρημένος κομπλεξικός. Κανένας ο οποίος ανήκει στην κατηγορία αυτών που είπα ότι στο ερώτημα να σου κόψουμε ένα δάχτυλο από το χέρι το μικρό ή να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, αμέσως θα σου πει από το αριστερό ή από το δεξί θέλεις. Μη σου πω ότι χρακ χρακ θα κόψεις και τα δύο, θα στα τυλίξει το μαντιλάκι και θα στα κάνει πάσα κέρασμα. Θα βάλει και κερί δίπλα και κρασάκι για να στο κάνει να πούμε φλαμπέ το γεύμα. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν στο πώς προστατεύουμε αυτή την ομάδα που μας έχει δώσει τόση χαρά από πέρσι. Με αυτό το τρελό σερί. Με την αίτητη πορεία της. Με τις νίκες μέσα έξω. Με την μπαλάρα που έχει παίξει κατά καιρούς. Αυτή την ομάδα που ανάγκασε τους απέναντι να ξεβρακωθούν. Βρακάκι, σημαία. Και να τρώγονται. Να υπάρχει αλληλοσπαραγμός. Θέλω να ξαναπώ, το είχα πει. Την επομένη αγώνα πρέπει να ήταν με το Γαύρο ή βλέπαμε άλλο μάτς και έφαγε γκόλ ο Γαύρος. Προσπαθώ να θυμηθώ και είμαι σε καφετέρια και ακούω το Παοκτσάκι που είναι το κατεξοχήν Παοκτσάκι από τα λαϊκά στρώματα λίγο πριν το στραβοστόμι, έτσι, που τρώει τον γκόλ ο Γαύρος. Μήπως ήτανε, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο παιχνίδι, αλλά θυμάμαι ότι είμαστε η παρέα όλοι, έτσι. Και γυρίζει και τι λέει το Παοξάκι. Έτσι ρε, μπιπ, να βυθιστείτε στην εσωστρέφεια. Και λέω, όχι, έχουμε ανέβει κλίμακες. Άλλη φορά θα κάνουμε το μπιπ σας πάλι, μπιπ σας, εσύ ρε, μπιπ. Τώρα, έτσι ρε, μπιπ, ένα μπινελίκι οπωσδήποτε για να δέσει όμορφο το γλυκό. Δεν γίνεται να φτιάξουμε κέικ χωρίς να βάλουμε μέσα baking powder. Και λέει, έτσι ρε, να βυθιστείτε στην εσωστρέφεια. Και λέω, έχουμε προχωρήσει κλίμακες. Κλαίγαμε όλοι, το χειροκρότησε όλοι. Τι έγινε ρε παιδιά, λέει. Βυθίζονται λοιπόν στην εσωστρέφεια. Σκοτώνονταν μεταξύ τους. Πέσαν όχι μάσκες, πέσαν και τα βρακιά τους.
και το φύλλο σικής που κάλυπτε ό,τι τέλος πάντων είχαν, σκοτώνονται μεταξύ τους. Να, εσύ είσαι πιο διαπλεκόμενος που πήγες με τον τάδε που έχασε το καράβι. Εσύ είσαι πιο διαπλεκόμενος που πήγες με τον τάδε που η βρύση του στάζει. Αν με καταλαβαίνετε, όχι εσύ είχες την παράγκα, όχι εσύ είχες μετά την παράγκα, όχι αυτά. Στη μέση ο γάβρος, φανταστείτε τον οπαδό του Ολυμπιακού, αυτόν που έχει λίγο αξιοπρέπεια. Πώς πρέπει να νιώθει. Όταν εμείς λέγαμε ότι είναι, αυτοί είναι οι σάπιοι, ότι είναι, αυτός είναι ο Homo sapiens, μας λέγαν γραφικούς τόσα χρόνια. Ήμασταν οι περίεργοι. Ανακαλύπταμε εμείς υποτιθέμενους εχθρούς και ανεμόμυλους. Και τώρα τα μολογάνε από μονάχοι τους. Εσύ τόσα χρόνια στη διαπλοκή, όχι εσύ σου πιο διαπλεκόμενος. Και όλα αυτά με την κάθοδο του ιού κόκαλη στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Απ' τη μία ο ΣΥΡΙΖΑ, απ' την άλλη Νέα Δημοκρατία, Μαρινάκης, Κούλης και λοιποί. Απ' την άλλη ΣΥΡΙΖΑ, ο αλλιώς από αυτός με τον κόκαλη και σκοτώνονται μεταξύ τους. Αράξτε στην πολυθρόνα σας, τώρα που ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τα μπάνια, διότι μετά θα αράζουμε εκεί που συναντάει η αμμουδιά το κύμα, με μεγάλο μαγιό, βερμούδα, όχι αυτά που φοράει ο Μπόρατ, τα σοβρακέ, αυτά που στενεύουν να πούμε στον καβάλο, όχι, θέλω βερμούδα, χωρίς από μέσα να υπάρχει η επένδυση. Αυτό που έχει από μέσα το μαγιό είναι βερμούδα μένα, αλλά από μέσα έχει τη φόδρα. Χωρίς φόδρα! Ξάπλα και το κύμα να κάνει στα καμπανέλια το κύκλο. Να περνάει και άσες. Αυτά είναι. Και να αράζεις και το κύμα να κάνει ένα κύκλο, μία καμπύλη. Και να φεύγει. Έτσι. Εκεί. Όχι μέσα, ούτε έξω. Ούτε στην αμμουδιά, ούτε μέσα στη θάλασσα. Εκεί. Στο μετέχνιο. Στο σύνορο. Πόσο ωραίο είναι αυτό. Θέλω να σας διαβάσω, γιατί χθες μου το ζητήσατε με πολλά μηνύματα, την ανάρτηση που έκανε ο Χρήστος Παπανικολάου, γνωστός, οι περισσότεροι το ξέρετε, ως αρχηγό από εκείνη την ιστορική παρέα ανθρώπων που γιγάντωσαν το οπαδικό κίνημα για το Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Άνθρωπο που έζησε πράγματα δίπλα στον Μάκη τον στρατηγό. Σας διαβάζω την ανάρτηση που έκανε στο Facebook και μετά θα σας πω και τη δική μου παρατήρηση, όχι δική μου, την δική μου προστίκη σε αυτό που έμαθα εχθές από τα πιο έγκυρα χείλη. Γράφει λοιπόν ο Χρήστος Παπανικολάου για τον Μάκη, τον Μανάβη, τον μεγάλο στρατηγό. Εσύ είσαι αυτός που μας έμαθε πώς να είμαστε παλικάρια. Μας έμαθες επίσης όχι απλά να βλέπουμε λίγο παρακάτω, αλλά να βλέπουμε τι υπάρχει πίσω από τα βουνά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στα 16 μου χρόνια, κατά την έξοδο από το Αλκαζάρ, την ημέρα του θανάτου του Μπλιώνα, μια πελώρια σκιά ενός ανθρώπου που τον έτρεμαν όλοι να σκύβει και να μου λέει στο αυτί. «Μικρέ, το νου σου, πρόσεχε μη σου χώσουν τίποτα στην τσέπη την ώρα του ελέγχου και στο χρεώσουν. Κοίτα τα χέρια που θα σε ψάξουν να είναι άδεια». Πώς είναι άραγε δυνατό να ξεχάσω πως μας πρόσεχες όλους ανεξαιρέτως, σαν να ήμασταν δικά σου παιδιά. Με ποιον θα καθίσουμε στο πούλμαν, ποιος θα μας πλησιάσει, τι μας είπε, αν προσπάθησε να μας φάει ή αν μας κέρασε κάτι που δεν έπρεπε. Μας έμαθες να αγαπάμε τον ΠΑΟΚ με πάθος. Μας έμαθες να μην παρατάμε ποτέ κανέναν. Όσοι πάμε, τόσοι γυρνάμε. Το θυμάμαι ακόμα. Μας έμαθες να είμαστε σκληροί, απαιτητικοί, αλλά δίκαιοι και προπαντός, όχι αχάριστοι. Μας έμαθες να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να μην εμπιστευόμαστε κανέναν, να ακούμε τα πάντα και να μην πιστεύουμε τίποτα. Μας έμαθες να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους από χιλιόμετρα. Ακόμη και σήμερα μας πλησιάζει άνθρωπος και πριν μιλήσει ξέρουμε τι θέλει. Γαλούχησες τη δική μου γενιά εξ ολοκλήρου και κατάφερες να μας κάνεις μάγκες και όχι αλήτες. Ξέρεις πολύ καλά μέσα σου βαθιά ότι αυτό ήταν που έσωσε και τον ΠΑΟΚ από τα πέτρινα χρόνια που πέρασε. Αυτό ακριβώς, ότι ξεπετάχτηκε μια γενιά που δεν λογάριαζε τίποτα. Ακριβώς όπως εσύ. Δεν λογάριαζε ούτε ταλαιπωρίες, ούτε κακουχίες, ούτε κυνηγητά. Δεν τον πτωούσαν οι αποτυχίες. Ο δικός μας ΠΑΟΚ δεν χάνει ποτέ.
Ναι, Μάκη, ποτέ δεν χάνει. Πώς θα χάσει όταν έχει χιλιάδες ατσαλωμένες ψυχές να το στηρίζουν. Ψυχές που τις ατσάλωσες εσύ. Προχθές που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, μου είπες και πάλι ότι με αγαπάς πολύ. Όπως τότε. Εγώ δεν σ' αγαπώ και το ξέρεις. Σε λατρεύω, όπως όλοι μας. Επιπλέον, θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων για όσα μου έμαθες. Δεν χρειάζεται να γράψω κάτι περισσότερο, ούτε θα χρειαστεί να πούμε τίποτα παραπάνω όταν ξαναβρεθούμε. Άλλωστε, οι δυο μας πάντα με τα μάτια συνεννοούμασταν. Έγραψε αυτά τα λίγα λόγια, αν και ξέρω ότι δεν σου αρέσουν κάτι τέτοια, μόνο και μόνο για να τα γνωρίζει ο Ιβάν Σαββίδης. Σε τι άνθρωπο συμπαραστάθηκε την ώρα που το χρειάστηκε. Ξέρω, Μάκη μου, ότι όλα θα πάνε καλά. Στο λέω εγώ που βλέπω πίσω από το βουνό, όπως με έμαθες εσύ. Έγραψε ο αρχηγός, ο Χρήστος Παπανικολάου. Υπέροχα λόγια. Θέλω να σας πω, χωρίς παραπάνω λεπτομέρειες, γιατί έχω δώσει υπόσχεση στον εαυτό μου, να μην πω παραπάνω για αυτή την ιστορία, ότι πρώτον, η εγχείρηση γίνεται αύριο, Σάββατο. Δεύτερον, είναι στα καλύτερα χέρια. Τρίτον, έχει άριστη ψυχολογία ο στρατηγός. Άριστη. Η ατέρμονη αγάπη, οι ατελείωτες ουρές από ανθρώπους που πήγαν να τον αγκαλιάσουν σαν να ήταν ο δεύτερος πατέρας τους, σαν να ήταν ο μεγάλος αδερφός του, σαν να ήταν ο ολοδικός τους άνθρωπος. Αυτό του έδωσε τεράστια δύναμη. Έχει άριστη ψυχολογία, έχει πολύ υψηλό ηθικό. Κάποιος του είπε στην εγχείρηση, σηκώνει το χέρι και θα επακούσουν όλοι, και οι χειρουργοί και οι γιατροί και οι νοσοκόμοι και οι νοσηλευτές και όλοι. Γιατί ο Θεός, εκτός από δίκαιος, είναι και παοκτσής. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ισχύει όντως, όχι 100%, 1000%, ότι αφού βγει από την περιπέτεια, χρονική πρόταση και όχι υποθετική, γιατί είμαι ένας παντοτινός τριτοδεσμίτης, δεν λέω αν βγει από την περιπέτεια αυτή την δύσκολη, λέω αφού. Όταν βγει από την περιπέτεια τη δύσκολη, όντως ο Μάκης, ο στρατηγός, ο Μάκης, ο Μαυρομιχάλης, θα είναι εκεί στη Φιέστα να σηκώσει το χέρι και να κάνει αυτός κερκίδα. Καρατσεκαρισμένο από την πιο έγκυρη πηγή που μπορεί να υπάρξει. Πιο έγκυρα χείλη δεν μπορεί να το έχουν πει. Αυτό θέλω να σας πω και τίποτα άλλο παραπάνω. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσουμε παρέα. Τελειώνει από ό,τι φαίνεται και το θέμα Βαρέλα. Έρχεται ο Ιβάν να τελειώσει και με αυτό, να μείνει εδώ το Beast, το τέρας, αυτός ο υπέροχος τύπος που συνέδεσε μαζί με τον «Δεν θα γίνω ποτέ, αφήσα σε παιδικό δωμάτιο» Άγχελ Κρέσπο, το κορυφαίο αμυντικό δίδυμο που έχουμε τα τελευταία 30 χρόνια. 40. Πάντα είχαμε έναν καλό, ο δεύτερος ήταν ψηλό. Τώρα έχουμε δύο εξαιρετικούς. Όχι μόνο σαν παίκτες, σαν ψυχοσύνδεση, σαν προσφορά, σαν χαρακτήρες, σαν ΠΑΟΚ απλά. Πάμε σε διάλειμμα, ελάσω το σέρβις, μην ξεχνάτε, 47-43-12, κορυφαίο συνεργείο με ό,τι θέλετε για το αυτοκίνητό σας, κεφανοποιία και βαφία και τμήμα ελαστικών και τμήμα υγραεροκίνησης και με συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και αυτοκίνητο σας δίνει να κυκλοφορήσετε, αν πρέπει να το αφήσετε εκεί, πίσω από το κέντρο υγείας στη Θέρμη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Τώρα πονάνε τρεις καρδιές, τρεις καρδιές. Εγώ, εσύ κι αυτός ο άλλος. Έτσι. Για όλα αυτά εσύ τα φταίς, εσύ τα φταίς. Και είναι ο πόνος μου μεγάλος. Μια βδομαδούλα μαζί μου. Δεν θέλω παραπάνω. Δεν θέλεις παραπάνω. Πέντε μερούλες. Πέντε. Είσαι έτοιμη, το έχεις. Υπάρχει το πρωτόγονο υλικό. Θέλει να έρθει ο κατάλληλος άνθρωπος για να το αναδείξεις, να το βγάλεις στην επιφάνεια. Το έχεις το ταλέντο αυτό, δηλαδή τώρα το κομμάτι που επιλέγεις, δείχνεις your potentials. Ότι έχεις τα φόντα που λένε. Είστε έτοιμοι να ανοίξουμε γραμμούλες? Δημητριάδης Construction, είπαμε. 323-003, κορυφαίο σε ανακαίνιση, σε διακόσμηση, σε δόμηση. Αυτό θα σας κάνει το σπίτι σας παλάτι.
όσο κανένα άλλο γνωρίζει. Ό,τι τεχνικό πρόβλημα έχετε. 323-003 Δημητριάδης Construction. Άνοιξε το λίγο. Έχει μία, ένα μπασουκίθαρο, ένα τουμπερλέκι και ένα κλαρινάκι. Πώς έχεις άλλο στην καρδιά σου, δεν θα μένα στην αγκάλια σου. Τώρα πονάνε τις καρδιές, τρεις καρδιές. Και τι θα πάμε στις γραμμές, τις γραμμές. Τέσσερις, πέντε, πέγγε. Πάμε να δούμε το άτομο το οποίο θα κάνει Jean-Jacques Σεφτέ. Αζαξιό, Λίλ, ένα φεγγάρι, δανεικό στη Σεντετιέν. Έπαιξε και ένα διάστημα στη Βέστερλο και ξαναγύρισε ο Jean-Jacques Σεφτέ. Καλημέρα σας, νέοι. Κουτεμάγε, Κωνσταντίνε. Wo bist du, mein Freund? Wo bist du, mein Kumpel? Ja, bist du, wem auch Protos? Protos, φίλε, ταΐζεις σκόνη με το τουλούμι όλους τους υπόλοιπους. Έχω φάει όμως ένα κιλό προηγουμένως πρώτος εδώ. Τι ώρα πήρες? Μάλλον να πω, τι μέρα, καλύτερα. Εγώ παίρνω την ώρα που ξυπνάς εσύ για να πάω στο σταθμό. Εσύ ήσουν το φωτάκι που αναβόσβηνε από τις 7 παρά 10. Εδώ. Αγόρι μου. Έλα αγοράκι μου, έλα. Λοιπόν, το Bundes Criminal Polizei μου έστειλε μία επιστολή, έτσι. Μια στιγμή λίγο, Γιάννη, να το εξηγήσουμε. Το Bundes Criminal Polizei είναι ένα αντίστοιχο γάτο τσακαλό καταπληκτικό φωτσκορχο πιπίνο καψούριδες. Ή ένα αντίστοιχο σόβρακο παντελό κιλοτολάστιχο. Ξαναπες το λίγο τη λέξη στη γερμανική. Το Bundes Criminal Polizei. Έλα ρε σκερβελέδες. Έλα ρε που για να πείτε αστυνομία βάλατε 52 συλλαβές. Γελί! Άκουχι! Δηλαδή ο άλλος θα καίγεται και αντί να φωνάξει βοήθεια αστυνομία. Hilfe, Bundes Criminal Polizei. Μέχρι να κάνει να πει τη λέξη. Τελείωσε φίλε, του πήρανε και τα σπασουάρ του πήρανε. Βρείτε μια εύκολη λέξη. Για πες. Λοιπόν, μου έφυλε επιστολή με την εξής ερώτηση. Ναι. Ο σύνδεσμος ΠΑΟΚ, ναι. γιατί έδωσε εισιτήρια στην Τζάνβη. Ναι, δεν έδωσε τελικά. Α, δεν έδωσε. Όχι. Μόνο εμείς θα είμαστε. Α, μόνο εμείς θα είμαστε. Όχι, okay, δεν θα έχει. Δεν θα έχει τελικά. Ξάθη. Να πω και κάτι άλλο. Αυτή τώρα η υποκρισία από τους οπαδούς της Τζάνβης, ότι δεν μας αφήνουν και τα λοιπά, θέλω να πω, με το Λεβαδιακό 500 εισιτήρια, 400, με κάτι άλλες ομάδες 80, 90, 120. Αφού τους είναι μακριά το γήπεδο ρε, ναι, θα πάνε εμείς και θα ανοίξουν τα μαγαζιά τους, θα κάνουν τζίρο σήμερα. Θέλω να πω, όταν έχεις 87 εισιτήρια ας πούμε, σε αγώνα πρώτης εθνικής και 90 και 120, δεν σου φταίει ο ΠΑΟΚ μετά ξαφνικά. Ή τώρα εκτός και αν τους έπιασε τώρα η πρεμούρα να δίνουν τον πρωταθλητή. Αν είναι έτσι, okay. Όλοι έχουν πρεμούρα με τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι αναμενόμενο. Αυτό για μένα ήταν αναμενόμενο. Γιατί η τρεμούλα ολονών είναι ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Ξαφνικά τώρα τι θα στερήσουν τους χιλιάδες οπαδούς Ξάδησα. Μόνος του τα λέει ο Πανόπουλος. Ότι έχουν γυρίσει την πλάτη στην ομάδα. Τώρα ξαφνικά πρεμούρα. Τώρα νιώθουν ότι κάτι τη. Όσο για τους ακατανόμαστους, έτσι, ναι. Τόσα χρόνια ήταν οι του Κόκαλη και οι του Μαρινάκη. Και στη μέση υπήρχαν αυτοί που έχουν λίγη αξιοπρέπεια. Έτσι, ναι. Εμείς τόσα χρόνια είμαστε γραφικοί, γιατί δεν θέλανε να χάσουνε μερίδιο, ο μεν και ο δε, από αυτούς που θα ξυπνήσουμε. Σε σκεπάστηκαν, φίλε. Τρώγανε τόσα χρόνια το κουτόχορτο και τώρα ξαφνικά σου λέει, υπάρχει και άλλη όψη του νομίσματος που εμείς δεν τη βλέπαμε ή δεν μας αφήνανε να τη δούμε. Μόνοι τους δικαιώνουν αυτά που λέμε όλοι μας, όχι μόνο εγώ. Όλοι μας, δεν λέγαμε τόσα χρόνια. Οι διαπλοκοί, οι παράγκες, τα έχουν κανονισμένα, τα έχουν τακτοποιημένα, τρώνε με χρυσές κουτάλες επειδή τα έχουν φτιάξει έτσι. Μόνοι τους τώρα κατηγορούν ο ένας τον άλλον και στη μέση ο γάβρος. Γι' αυτό τόσα χρόνια είμαστε εμείς γραφικοί, έτσι. Αλλά στο πολύ κοντινό μέλλον πλέον δεν θα μας ζητάνε συγγνώμη. Θα ζητάνε έλεος. Γεια σου Γιαννάρα μου, φιλιά στη Στουτγκάρδη. Θα ζητάνε έλεος γιατί ένα πράγμα ισχύει. Έτσι αγόρι μου, έτσι. Δεν πέφτει με τίποτα. Φιλιά, ζού μου σου αδερφέ. Φιλιά. Το δεν πέφτει με τίποτα, εννοείται ότι δεν πέφτει με τίποτα.
Το λέμε κάθε εβδομάδα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα ρε ηγέτη, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Λοιπόν, Κωστή μου, άκουσε τώρα. Θέλω να κάνω εγώ το μονολογό μου και συμπλήρωσέ με ή διάκοψέ μου όποτε σύνομαι μπορείς και νομίζεις. Λοιπόν, Κωστή μου, sold out εκτός έδρας, δεν έχει γίνει παγκοσμίως. Έψαξα να βρω πού έγινε τελικά. Μόνο εμείς είμαστε οι πρωτοπόροι, οπότε άλλη μια φορά θα πρωτοτυπήσουμε και σε αυτό το τομέα. Κωστή μου, ήθελα να πω το εξής, γιατί είχα μια συζήτηση χτες με έναν φίλο μου από τη Βόρεια Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα από το Κιλκίς, με αφορμή το παιχνίδι του Όφη με τον, τον Άρη με τον Όφη. Τι θέλω να πω, αυτές οι δύο ομάδες κατηγορούνται ότι είχαν στήσει παιχνίδια στην περσινή σεζόν. Ο μεν Όφη είναι απόλυτα, δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ο φάκελος του Όφη έχει κατατεθεί με τον Εγινιακό η καταγγελία από αντίπαλο ποδοσφαιριστή, ενώ του Άρη με τη Βέρεια, επίσης ίδια περίπτωση, είναι, έχει χαθεί τελείως. Η είσοδος του Σαββίδη είχε ξεσκιστεί για ένα μήνα. Οι συμπολίτες μας λοιπόν, καλό θα είναι να μην μας τσιγκλάνε, γιατί αν αρχίσουμε και βγάλουμε τα άπλητά τους στη φόρα, δηλαδή τα πόσα χρωστάνε στο ελληνικό δημόσιο και το σκάνδαλο το περσινό, που είναι ακριβώς ίδιο με του Όφη, ο μεν Όφη κινδυνεύει να υποβοβαστεί και οι δικοί μας οι συμπολίτες θέλουν να βγουν Ευρώπη εις βάρος του Όφη, θέλω να τους πω το εξής, ότι θα πρέπει όταν μιλάνε με παοξίδες να έχουν κλείνει πολύ καλά το στόμα και να μην δημιουργούν εντυπώσεις τα περί Σαββίδη σας το έχασε και τέτοια και τέτοια. Αυτό ήθελα να πω, δεν ξέρω αν μπορείς να με διορθώσεις σε κάτι. Δεν άκουσα πουθενά να λες κάτι για τον αγώνα με την Ξάνθη. Είπα για το sold out. Συγγνώμη, είπα για το sold out. Sold out. Ότι πρέπει, τι, την Κυριακή. Να, είμαστε προσεκτικοί. Αυτό, τι άλλο, ρε. Αυτό, φίλε. Όλα τα άλλα που μου λες, δεκτά, ναι, οκ. Okay. Το μυαλό μας, ποιον Άρη, ποιον Εγινιακό, ποιον Όφη. Να πάρω το μας. Ήθελα την Κυριακή. Μου, αυτό. Κατανοώ αυτό που λες και το είπαμε. Ότι τον ξεσκίσανε πέρυσι το δικό μας. Η πίκρα μου, Κωστή μου, δεν είναι, είναι η εξής, ότι όταν σε πικάρει κάποιος από τη Βόρεια Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ και ενώ εσύ τη φωλιά σου την έχεις... Γιατί εσύ πέφτεις στην παγίδα, σας έχω πει και άλλη φορά. Αυτός που είναι κάτω και είναι χαμηλά και σε βλέπει εσένα να εκτοξεύεσαι, να ξεφεύγεις, θα κάνει ό,τι μπορεί να σε τραβήξει προς τα κάτω. Σωστό, είναι στο Κωστή δικό μου, σου μόνη χέρι. Μόνη φορά... Πρόσεξε, δεν το λέω ούτε ηρωνικά ούτε σε καμία περίπτωση. Όμως, πολύ καλά το είπες. Στο δικό σου χέρι είναι να του κάνεις το χατήρι και να κατέβεις στα σκαλιά να μαλώσεις μαζί του ή να του πεις, φίλε, αυτό πιστεύεις. Έγινε. Πιο πολύ τους ενοχλεί να πεις, οκ, okay, έγινε. Εντάξει, αυτό δεν θα πιστεύεις. Έγινε. Και προχώρα, αγόρι μου, μπροστά. Ξέρεις τι ωραία πράγματα έρχονται. Θα έρθεις εδώ πέρα όμως... από τη Βαλανιδωράη, θα είσαι εδώ πέρα στη φιέστα του πρωταθλήματος. Αυτό. Κωστή μου, θέλω να κλείσω με το εξής, ότι ήθελα απλά να θυμίσω στους υπόλοιπους, όταν κάποιος ετσιγκλάει, ότι είστε πραγματικά πολύ πιο κάτω από μένα, σε όλους τους τομείς. Πάλι ασχολείσαι, αυτό σου λέω. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Όταν σε κοντράρει κάποιος, δεν κοστίζει. Μα δεν καταλαβαίνεις τι σκοπό έχει ο άλλος. Τι κοντράρει, δεν μπορείς να κοντράρεις κάποιον που είναι τόσο μακριά. Κατεβαίνεις εσύ για να κοντράρεις μαζί του. Αυτό θέλει. Κατάλαβες. Μην πέφτεις στην παγίδα. Κωστή μου, όταν κάνεις διάλογο όπως κάνουμε τώρα μεταξύ μας, λυπάμαι που το λέω, δεν μπορείς να τον αποφύγεις. Πρέπει να του απαντήσεις. Ανετότατα. Και είναι και εκνευρίζεται πιο πολύ ο άλλος, να ξέρεις. Άκουσέ με. Κράτα την ενέργειά σου για ωραία πράγματα. Όχι να μπεις να αποδείξεις το οτιδήποτε για τον ΠΑΟ και για τον Σαββίδη. Πάντως, sold out πραγματικά εκτός έδρας δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Γεια σου, Βασίλη! Φιλιά! Φιλιά! Καλή σου μέρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Καλώς. Εγώ. Εσύ, έχεις εμφιβολία. Μισό. Ζουμουσού και φλού. Ζουμουσού τα πάντα φλού. Πάω καφού, σου λέω ζουμουσού. Βίβα ρε παοκάρα, φόρδο ρε παοκάρα. Πήγαμε στα καρναβάλια στην Ξάνθη, θα μας ξανατραβήξεις τώρα στην Ξάνθη. Ξανά. Θα κάνουμε ένα χαμό, θα πούμε, θα είσαι το παιδί, θα δούνε όλα. Αυτή η εικόνα που θα παρουσιάσει το γήπεδο της Ξάνθης την Κυριακή θα πρέπει να είναι για μία ακόμα φορά μια εικόνα για πολλά ψηφιακές τις κάμερες, τις καλές. Κανονικά, πάρε τη μεγάλη που τη φοράνε στον νόμο οι άλλοι, η κάμερα, μάνα.
Τα αεροπλάνα και αυτά τα μικρά, τα ελικοπτεράκια, τα drops, που τα λένε, drones. Τα πετάνε πάνω από το γήπεδο και... Ιδιαίτερη προσοχή. Εκεί. Πάντοτε, το νου μας. Το νου μας 1000% αγωνιστικά. Όπως κυκλοφορούμε στο δρόμο και έχουμε το νου μας όταν οδηγούμε, έτσι και όταν πάμε μέσα στο γήπεδο και είμαστε με τον ΠΑΟΚ. Πολλοί θέλουν κάποιοι να τους δώσουμε την παραμικρή. Μην περιμένετε ότι θα γίνει κάτι. Από το παραμικρό θα κοιτάξουν να πιαστούν. Βρε, τα τσιγάρα μας θα τους πειράζουν που θα ανάβουμε. Πετούσαν κάτι ότι τις γόπες λένε και βρώμησαν το γήπεδο. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα απόλυτη συγκέντρωση. Προσήλωση. Φιλιά, εγώ δεν είμαι για πολύ. Φιλιά! Γεια! Καλή σου μέρα! Γεια σου! 20-20 κάτι άλλο! Ναι! Είναι θέμα υγείας, θέλω να σε ρωτήσω, το ξέχασα. Ένα έτσι σοβαρό θέμα υγείας, να μου πεις ένα πράγμα. Πες μου. Θες να εκτός αέρα. Πέρα τώρα, εκτός αέρα με 4 γραμμές, πώς αδερφέ μου, δεν γίνεται. Λοιπόν, χειρουργείο για ρήξη χιαστού, ρήξη χιαστού άνθρωπο μεγαλύτερο από μέσης ηλικίας. Πάρε με 10 και 5 να μου πεις. Σε τι μπορώ να σε βοηθήσω. Να με στείλεις κάποιον, ένα γιατρό παράδειγμα. Εγώ δεν μπορώ να βρω τις προκοπής. Πάρε με 10 και 5. Με το ευχαριστώ πιθαρκό. Πολύ. Άντε, φιλιά. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλό στο φιλάρετο. Υπήρχε πριν από πολλά χρόνια, τότε που δεν υπήρχε τηλεόραση, σύριαλ στο ραδιόφωνο. Σωστό. Υπήρχε το σπίτι των ανέμων. Ναι. Με το Λαμπύρη και την Τζοβάνα Δεμπάστα. Λοιπόν, πότε είσαι γεννήθη, το πότε είσαι γεννήθης, ρε φιλάρετε. Το 60. Το 60! Ναι, είμαι ένα χρόνο μικρότερος από τον πρόεδρο, από τον μεγαλομέτωχο. Σε είχα για πιο μικρό, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Αλλά το εντυπωσιακό ποιο είναι, ότι όπως εκείνο λεγόταν το σπίτι των ανέμων, εμείς θα πάμε στο γήπεδο των ανέμων. Και αυτό το γήπεδο λοιπόν έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα έχουμε πάρα πολύ δυνατούς ανέμους, λένε. Ναι, αέριδες. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή ως προς τον τρόπο που θα διαχειριστούν την μπάλα. Φυσικά. Ας κοιτάξουν, αν δεν γίνει αυτό, καλώς να μην γίνει. Αλλά καλό είναι να προετοιμαστούν, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Είναι χειρότερο και από το να έχει λακκούβες μέσα στο γήπεδο. Για παράδειγμα, το να παίξουμε με την μπαλίτσα κάτω, όπως το κάνουμε από την αρχή της χρονιάς, και όχι με καμινάδες, γιατί δεν παίξαμε ποτέ με καμινάδες. Τις καμινάδες αγαπάει ο Αγιος Βασίλης τα Χριστούγεννα. Εμείς με την μπαλίτσα κάτω, λογικά ο Πέλκας θα πάει στο 10, που την έχει την κάθε την μπάσα. Λογικά τα άκρα, με Βιερίνια, με Μάτος, πάλι με τις προελάσεις τους. Λογικά ο Ζαμπά που θα παίξει και έχει την ταχύτητα, ο Ερίκε, να κοιτάξουν να διαβολήσουν, να κοιτάξουν να βάλουν γρήγορα γκολ και να έχουμε ακόμα ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Αυτό θέλουμε. Απλά 30 και 40 δεν θα βγαίνουν. Δύσκολα. Δεν ξέρω τι δελτίο καιρού έχει, αλλά λογικά εκεί πάντα όντως έχει, όποιος έχει πάει στα πηγάδια, είναι ένα γήπεδο στη μέση του πουθενά. Έτσι, έχει μόνο το ξενοδοχείο δίπλα, το οποίο φτιάξαν εκεί, και είναι έξω από την Ξάνθη. Ναι. Μέσα σε ένα χώρο που είναι λιβάδια είναι εκεί, τίποτα, χωράφια. Έτσι. Έτσι. Άρα, οπότε υπάρχει ένα θεματάκι. Σωστό. Ας το κοιτάξουν. Και όλοι οι υπόλοιποι ας γνωρίζουν ότι όποιος πάει να χαλάσει το όνειρο, να καταστρέψει το όνειρο, εχθρός, ανθρώπων, εχθρός, να μην όπως λέει εχθρός και προδότης. Ακριβώς. Για να μην έχω και χειρότερες λέξεις να πω, αυτές είναι μη υβριστικές. Εχθρός και προδότης. Έτσι, αυτό. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω ζουμού σου, αδερφέ μου. Αυτό που ουσιαστικά είναι το πρώτο τελευταίο βήμα για μένα, αυτό και το επόμενο θα είναι και μετά τα πράγματα είναι πολύ χαλάρα. Αγώνα. Γεια σου, φιλάρετε. Γεια. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. 23-10. Μην παίρνετε 23. Δεν σκόν κανένας. 23-10-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Κώστα. Καλώς το παιδί. Συγχώραμε. Σώσιμε. Σε παρακαλώ. Όλες οι γυναίκες ήταν έρωτα με μένα. Βοήθα με. Σε παρακαλώ. Μάγος καλάτρες είμαι. Μάγια, να σε σώσω. Να σε σώσω από τις... Απ' τις γυναίκες. Οι άντρες εκεί. Λέγε.
Θέλω το γέλιο σου αυτό το. Πρόσεξε. Έτσι ή στο πιο μπάσο. Δηλαδή, αυτό το γέλιο είναι το ένα το. Έχω όμως και αυτό, πρόσεξε. Υπάρχει και αυτό το. Θέλω να παντρευτώ, δηλαδή. Εγώ μέρος της μέρος με την Άγγελ Μέρκελ. Πώς την λέτε. Με την Άγγελ Γουλά. Την Μέρκελ. Ναι. Την καγκελένια. Αυτή γουστάρεις, αυτή αγαπάς. Εγώ είμαι αγλό παιδί, εγώ δεν πήγα με γυναίκα ακόμα, ούτε με άντρα. Και με τη Μέρκελ να πας δεν θα έχεις πάει με γυναίκα. Με κάτι άλλο, αλλά γυναίκα δύσκολο. Λοιπόν, άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Ένα γέλιο, ένα γέλιο είναι το πρίμο αυτό, το γέλιο το. Υπάρχει, πρόσεξε, πώς με ουά, κάνε λίγο ξανά στην αρχή πώς το έκανε, ουά στην αρχή. Μπράβο, ουά. Υπάρχει και αυτό το. Άντε ρε, όλα στη μέρα, όλα βρωμιά ρε. Μυρίζει, κάτι μυρίζει. Μήπως κάκι το βάει. Μήπως καίγεται ο κόλος μας. Πιθανότατα. Εσύ, hey, ναι. Το βαρέψω. Εγώ, ποτέ. Ναι. Ποτέ. Πες μου, πόσες σε κυνηγάνε, πόσες γυναίκες σε κυνηγάνε. Κοίταξε, εδώ από εδώ και πέρα αρχίζει ο ιερός πόλεμος. Oh. Ενάντια στη γυναίκα. Ποιος είναι το μάγο της χαλάτρας και δεν φοβήθηκε. Βάου, oh. Τυχαίο δεν νομίζω. Σε λένε μάγο της χαλάστρας επειδή τα φτιάχνουν οι γυναίκες μαζί σου και εσύ τα χαλάς μετά. Τους χαλάς την ψυχολογία γι' αυτό της χαλάστρας. Περίμενε, περίμενε. Θα παντρευτώ μια Αμερικάνα. Κάτσε, περίμενε. Πριν είπες τη Μέρκελ θέλεις. Περίμενε. Ήδη κάνεις απιστία στην Άγγελα. Τη Μέρκελ με την πούλησα αυτή ρε εσύ. 2 ευρώ την πούλησα ρε εσύ. Και ποιος την αγόρασε. Αυτός ήταν. Ζάμε εκεί, στη Βουλγαρία, ξέρεις εσύ. Ναι, ναι, για πες. Πού να ξέρω. Ναι. Ναι. Θα παντρευτώ μια Αμερικάνα. Ναι. Θα πάρω την ποικότητα. Από την περιοχή. Αγγλικά, από ποια πολιτεία. Αγγλικά, από ποια πολιτεία. Από ποια πολιτεία της Αμερικής. Από την Αμερική. Να πάρω την ποικότητα. Θα γίνω πρόεδρος Ηνωμένων Εθνών πολιτιών. Και πολιτιών. Και μετά θα γίνω δεν πρόεδρος. Μου είπες από ποια πολιτεία όμως. Ματσετσούτσετ. Ποια πολιτεία, εσύ δεν μου πεις. Το μπουζουξίδικο την πολιτεία. Εδώ, πολιτεία life. Μπουζουξίς. Ναι. Άσε, άμα είσαι αράς, είσαι αράς. Άμα καθαρίς, ναι, για πάρτι μου. Είσαι αράς, θέλω μια, θέλω απόψε, 10 γυναίκες. Είσαι αράς. Γεια σου, μάγε! Γεια, φιλιά. Μαγική, μαγική διάλογη, κυρίες και κύριοι. Ναι, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. 1, 2, 3. Έλα ρε Μένιο. Έλα ρίχτα. Το νου σας ρε μάλια. Το νου μας. Πάμε. Το νου σας ρε μάλια. Καλή ζωή. Γιατί την Κυριακή έχει μοδοσία. Έτσι. Έτσι λοιπόν, προσέγγετε. Λοιπόν ξαναδάφερε ώρα και ημερομηνία. Έλα. Ακούω. Ξανά. Ανέφερε λέω καλά. Καλά, πλάκα μα κάνει. Δεν λέμε τίποτα άλλο. Εδώ και 10 μέρες. Είπαμε τώρα, Κυριακή, τώρα, 9 η ώρα, έξω από το θύρα 3 του ναού. Ζούμου σου! Λοιπόν, όσο για το παιχνίδι, εντάξει, είμαστε όλοι συνεπαρμένοι το ότι θα έχουμε κατακλείσει το γήπεδο της Ξάνθης και μένουν μετά και τα λεβεντόπεδα εκεί πέρα να κάνουν το καθήκον τους. Σωστά. Όπως μου γράφει και ο Χρήστος από το Ανόβερο, το ξέρει το γήπεδο. Όπως το σπίτι του ο Λουτσέσκου, έτσι είναι θετικό αυτό. Ναι, ότι ναι. Γνωρίζει το γήπεδο, αυτό που είπε ο Φιλάρετος για τον αέρα, για τις μακρινές παλιές. Ο έχει δίκιο βέβαια. Ναι, ναι. Προσέχουμε, παιδιά, προσέχουμε. Δεν υποτιμούμε τίποτα. Εμείς καθορίζουμε τη μοίρα των παιχνιδιών. Πιστεύω αυτά. Ότι όλα θα πάνε καλά ως συνήθως. Και εντάξει, αλλά ωραίες, το νου σας... ώρες με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Το κατακτήσω. Πού να είχα και φωνή ρε φίλε. Συνέχεια όλα θα τα έλεγα τραγουδώντας. Λοιπόν, ρες ώρες με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Αγόρι μου. Και τώρα μπορείς να πεις και το έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Έτοιμο το έχω. Έτοιμο το έχω. Έτοιμος είμαι φίλε Απίκο. Γεια σου Μένιο. Καλή επιτυχία στην ομάδα και καλό ταξίδι στους ταξιδεύοντες. Έτσι. Φιλιά. Τα φιλιά μου σε όλους. Φιλιά. Αύριο στο παλατάκι 1 ευρώ είσοδο στο μπάσκετ παιδιά. 1. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. 2, μην παίρνετε άλλο γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Καλημέρα σας, ναι.
Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Καλώς το Θουβού! Και στην ΑΕΚ 2014. Έτσι. Στη μακρόχρονη ιστορία της. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Βέβαια. Ναι, ναι. Το Κωστή. Φοβερή διάλογη, έτσι. Δεν υπάρχει. Αυτή είναι πολιτική κληρονομιά, δεν υπάρχει. Φίλε, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Λατρεύω, να ξέρεις. Θέλω να πω το... Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιος φίλος ήταν πριν. Ότι... Που έλεγε για τους συμπολίτες και τα λοιπά. Νιώθει την ανάγκη να αποδείξει κάτι σε κάποιον. Νομίζω πως όχι, δηλαδή τζάμπα παιδεύεται. Ο συμπολίτης ή ο φίλος, ο Βαλενεδωράκης. Ο Βαλενεδωράκης ήτανε. Ναι. Ο Βασίλης. Τζάμπα παιδεύεται. Νιώθει την ανάγκη να αποδείξει κάτι. Ρε παιδί μου, τώρα όταν πηγαίνει στο καφενείο και μπορεί να είναι ένας-δυο. Και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας μπαίνει σε αυτό το μονοπατάκι και ανοίγεις διάλογο. Και έτσι τους κάνεις χαρούμενους. Έτσι τους δίνεις λόγο ύπαρξης. Έτσι τους ικανοποιείς. Δεν μην πέφτετε στο δόκανο. Λέμε, ρε παιδί μου, ναι, ρε, ότι παιδί. Νιώθει την ανάγκη να απολογηθεί. Δηλαδή, ημέρα και εγώ έχω φίλους Αριανούς. Με λένε καλά, ξέρω, έτσι, αυτό, εκείνο. Λέω εσύ αυτό, πιστεύεις δηλαδή. Δεν θέλω να πω. Δηλαδή, δεν θέλω ότι να χαλάσω. Δεν με κλέψανε χτες. Αυτό το βάζω. Πιστεύεις δεν με κλέψανε. Αν μου πει όχι, δεν σε κλέψανε. Ακριβώς. Τέλος. Okay. Τελειώνει εκεί και πάει παρακάτω. Δεν είναι κουβέντα, δεν έχει πολλά. Όποιοι είπαμε, Κωστή. Έχω στο πατρικό μου, έχω πολύ καλό φίλο. Όχι, να βρίσκει, έτσι. Πολύ καλό φίλο Αριανό, περίπτερα. Πολύ καλό στο πατρικό μου. Ο διάλογος τελειώνει εκεί. Με κλέψαν πέρσι. Όχι, τέλος. Μα γιατί δεν λες, δεν λέω, με σκάς, γιατί δεν απαντάς. Έτσι, θες να πιστεύεις αυτό, πουλάκια και λαϊδούν. Τέλος. Μα φαίνεται όταν ο άλλος θέλει να μιλήσει και να παραδεχτεί κάποια πράγματα και ξέρω και τα λοιπά. Παραδέχεσαι ότι πέρσι πήρα double. Όχι. Τελείωσε. Παραδέχεσαι ότι φέτος είμαι κορυφαία ομάδα, πάω να το ξαναπάρω. Ομάδα. Τελείωσε. Ήμουν καλύτερη ομάδα πέρσι. Όχι, λέει και η Άκη, έπαιζε καλή μπάλα. Έγινε. Έγινε. Τέλος πάντων. Καλά, αυτό τζάμπα το συζητάμε. Τελείωσε. Λοιπόν, τζάμπα. Το νου μας. Ρε μάλια, δεν το άκουσα σήμερα. Τι λες, κάνεις λάθος. Τρεις φορές. Τρεις φορές. Ναι. Τυχαία λέω το τρεις φορές. Λοιπόν. Το νου σας καλά, ρε μάλια. Έτσι. Λοιπόν. Όπως είπε και το Τζενάκη, κάτω τα, πάνω από τα 33 είναι ο άντρας, έτσι. Τζενιφεράρα Λόπες, φίλε. Και με κάτω συνάδεσαι. Από τα 33 είναι η γυναίκα. Δηλαδή 23, 22, 23. Μπαίνει σε έναν άλλο διάλογο, βεβαίως. Το λέω ναι για το φιλάρι του που λέει δεν θα βγουν 30 και 40. Πού είναι πιο μικρές, δεν μας πειράζει. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα. Έτσι κι αλλιώς. Δεν πέφτει με τίποτα! Δεν πέφτει με τίποτα! Φιλιά! Το νου σας ρε μάλια, τα λέμε την Κυριακή. Γεια, γεια! Ζουμπουσού! Γεια σου, γεια σου, γεια σου, Δουβού! Πάμε τελευταία. Ναι, καλημέρα σας. Τους είπε, μη βάζετε άλλα γκολ με την Ελλάδα, με τη Βοσνία. Ναι, και? Κρίμα για τον Άγγελο, θα κλείσει. Μάγε ξαναβγικές! Γεια σου, πάω σε διάλειμμα! Έφυγες! Ακουγέλιο! Πάω σε διάλειμμα, μην ξεχνάτε, ψαραγορά Αιγαίων, καταπληκτικά ψάρια, φρεσκότατα, υπέροχα και νηστίσιμα αυτές τις μέρες, υπέροχα πράγματα και μη βγαίνετε καλαμάρια και, χιλιαδιό. Θέλω να σας πω ότι και στις δυο ψαραγορές, και στο δικητήριο και απέναντι από το δικητήριο και στο ωραιόκαστρο, θα βρείτε ό,τι θέλετε, καθαρισμένα, υπέροχα, χωρίς ντόστια, χωρίς λέπια, αλλά και τώρα με ειδικά νηστίσιμα αυτήν την εποχή. Εννοείται Νικολαίδη Ζαχαροπλαστιάρες με τα πάντα όλα, τουρτάρες, παγωτάρες, τσουρέκια, νηστίσιμα και εκεί, ακόμα και νηστίσιμο προφιτερόλ. Παγωτό εκπληκτικό! Μεγάλα ημέρα, φρεσκότατα όλα, μου σχοβολάνε τα πάντα. Και φυσικά ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Έτσι! Έτσι το κάνω, ναι. Στη Σαλονίκη αλλά και στη Ξάνθη. Το βράδυ σπίτι κι αν θες απόψε να σ' αποδείξω. Έλα στην Ξάνθη! Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Τι έγινε Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα? Όχι μόνο με γουστάρει, αλλά το κάνανε και τραγούδι. Ρίχτο! Ρίχτο Αναστασία, ρίχτο! Δεν γίνονται αυτά. Να ξέρετε θα ξαναβγάλουμε Τζένι Μπότσι. Έχει να βγει εδώ στο Λίμπερο, δεν τη βγάλαμε. Κανονικά συνέντευξη Τζένι Μπότσι, Αναστασία. Αυτό που το επαναφέραμε εμείς μέσα από την εκπομπή, το τι έγινε Κωστάκη και το κάνανε τραγούδι. Αλλά πώς λέγεται το συγκρότημα? Walkman The Band. Walkman. Πόσο ήθος. 2310-287-888. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση για μπλουζάκια σήμερα αν θέλετε. Εδώ είμαι, αν γουστάρετε. Έχουμε
Κάβα μεγάλη. Η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο η φρόντισε. Ο Δημήτρης Βαγγέλης και η οικογένεια. Και έχουμε μπλουζάκια να δώσουμε σε εσάς. Μεγέθη ξεκινάμε από small, medium, large, extra large. Έχουμε πάει μέχρι extra large. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσετε εσείς και μετά θα πω χορηγούς. Καλημέρα σας, νέοι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Όχι ρε παιδί, δεν το πιστεύω. Είναι Παρασκευή, είναι σήμερα. Δεν, Παρασκευή. Θα πάω να πάω στο Τζόκερ. Έλα, μωρά. Λάβω στα ταρίφα σήμερα, Κωστής, με το που σε παίρνω. Όχι ρε φίλε, όχι ρε. Το πρώτο χτύπημα, μπαμ, και λέω τώρα, εγώ μιλάω, ο άλλος μιλάει. Κάτι έλα, Λαμπρούκο, έλα, Λαμπρούκο, έλα, πάμε, πάμε. Λοιπόν, ήθελα να σε πάρω πολύ καιρό τηλέφωνο. Καταρχήν θέλω να δώσω χαιρετισμού σε μια πελάτησά μου και φανατική ακροάτριά σου από την Αλεξάνδρεια Μαθίας, όνομα Βασιλική. Ναι. Λοιπόν, ωραία Βασιλική. Ακούει... Ωραία. Ορίστε. Ωραία η Βασιλική, φαντάζομαι. Πολύ καλή σαν χαρακτήρας. Α, δεν είναι. Λάθος το πας. Αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, αν ακούει, θα πει α, έτσι, μόνο καλή σαν χαρακτήρας. Δηλαδή, ωραία δεν είμαι. Η απάντηση σωστή. Σε ξαναπάμε την ερώτηση για να απαντήσω σωστά. Ωραία η Βασιλική. Ωραία. Έτσι, ωραία, μπράβο. Ωραιότατη. Και καλό παιδί. Τηλέφωνο τώρα μόλις να ξέρεις. Αυτή είναι η απάντηση. Βέβαια. Και ωραία και καλό κορίτσι. Διπλωματική, έτσι, διπλωματική. Και με τα δύο μάτια την κοιτάς, άρα διπλωματική. Σωστά. Λοιπόν, Κωστή μου, εγώ θα το μόνο που θα πω για τα παλικάρια που θα είναι μέσα στην Ξάνθη την Κυριακή. Εντάξει, λέμε τώρα όλοι το νου μας και τα μάτια μας 2014 και αυτά. Τώρα που φτάνουμε στο τέλος, αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι ίσως να έχουν καταλάβει και αυτό ότι για φέτος τουλάχιστον είναι τελειωμένη υπόθεση το πρωτάθλημα. Αλλά θα είναι ό,τι χειρότερο για την ομάδα μας να μην γίνει τίποτα έτσι από κουνάβια όπως έπεισε εσύ στον πρόλογό σου σήμερα. Ναι. Έχουμε προσχώρηση μέσα στην κερκίδα και γίνει κάτι και μας συνοδεύει πάλι μια θεός να φυλάει πιθανή τιμωρία για του χρόνου. Σωστό με και αυτό. Με αφαίρεση βαθμών όπως έγινε και φέτος. Πάντως, Λάμπρο, σε όλα συμφωνώ. Σε όλα συμφωνώ. Σε ένα μόνο πράγμα, μια μικρή ας πούμε υποσημείωση. Ό,τι θέλεις, αγόρι, δεν εφησυχάζω ούτε σε αυτό που είπες. Ότι εντάξει, το έχουν πάρει απόφαση για φέτος. Δεν έχουν πάρει απόφαση για φέτος τίποτα. Περιμένουν στη γωνία. Μπράβο, περιμένουν στη γωνία. Κανένας εφησυχασμός. Μην τρώτε το παραμυθάκι. Είναι και αυτό, ένα τέχνασμα δικό τους. Για να πούμε εντάξει, μωρέ, το πήραμε. Όχι, φίλε. Όχι, όχι, όχι. Κανένα. Όπως είναι τα παλικάρια ήταν μέχρι τώρα. Έτσι, με το μαχαίρι στα δόντια. Σε όλες τις εξορμήσεις. Ακριβώς. Σε όλες τις εξορμήσεις. Ακόμα και τώρα που η Ξάνθη είναι μια πόλη που έχει το ασπρόμαυρο στοιχείο σε πολύ μεγάλο βαθμό και έντονο. Έχω φίλο στη Ξάνθη και με λέει δεν μπορούμε να βρούμε εισιτήριο. Τι να βρούμε. Άμα μπορούσα να το στείλω εγώ από Θεσσαλονίκη που λένε. Ναι. Οπότε είναι να πάνε εκεί. Γλέντι, πανηγύρι. Έτσι. Και να περιμένουμε πώς και πώς την υποδοχή για τη μεγάλη φιέστα και να ακριβώς. Είναι και ο μεγάλος αρχηγός. Έτσι. Μέσα θα είναι. Στην κερκίδα, θα είναι. Θα είναι. Έτσι, μπράβο. Και να είναι κάτι το πρωτόγνωρο και για μας, τους 55άρδες και για τις γενιές που είναι από πίσω μας. Θα είναι. Επειδή ήρθε μήνυμα, μια και ήρθε στην κουβέντα για τον στρατηγό. Δεν εγχειρίστηκε χθες, δεν εγχειρίζεται σήμερα, εγχειρίζεται αύριο. Το μεσημέρι ο στρατηγός. Ναι, διάβασα μια ανάλυση του Νίκου του Παγκαλίδη χθες στο Facebook που είπε. Για μια εξέταση πήγαινε σήμερα το Ακριβώς. Μάκης. Σήμερα είναι πολύ κρίσιμη. Όλα θα πάνε καλά, μέρα... ο στρατηγός δεν μας δεν... να αυτό ρε φίλε. Τι να καταλάβει. Έχει τόσο ΠΑΟΚ μέσα του. Είναι τόσο παλικάρι. Θα σηκώσει το χέρι και όλα θα πάνε καλά αδερφέ. Και όλα θα πάνε πάλι καλά. Και τι χέρι ρε σηκώσει. Τι χέρι. Ήταν, δεν τα χέρι. Εντάξει. Γερός να είναι ο Μάκαρος, αλλά ήταν φτιάρι όταν του σήκωνε εκείνο το χέρι και έλεγε όλοι μαζί ρε πάω κολέ. Εκεί στην 4α όλοι βαρούσαμε προσοχή τότε 19 20 που ήμασταν. Έτσι. Λοιπόν, κάτι υπήρχε νοσοκόμα που δεν ήξερε. Τι. Για ποιο μιλάμε εκεί, έτσι. Ναι, 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 ρε παιδί μου δεν ήξερε. Και έγινε μια μικρή επιμόρφωση. ο άντρας μου λέει είναι ΠΑΟΚ. Αν δεν σου ζητήσει αυτόγραφο, αν δεν σου πει να πας να του φιλήσεις τα χεράκια, να μας φτύσεις. Α ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, δεις. Είπαμε. Κάποια άτομα δεν ζήνουν από τη μνήμη μας ποτέ. Άστο, δεν υπάρχει. Όσα χρόνια και να περάσουν. Έχει να δώσει πράγματα. Είναι, όλα γίνονται για ένα σκοπό.
Έτσι. Α, μπράβο. Δεν το δίνουμε ευχή το μάκαρο γιατί όχι, είναι καιρός. Όχι. Θα το ξεπεράσει και είπαμε, περιμένουμε να τον δούμε. Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί. Αυτός στήριξε στα πέτρινα, δύσκολα χρόνια, ζωφερές εποχές. Δεν εννοώ ούτε αγωνιστικά, ούτε από λαό, ούτε από κερκίδα. Εννοώ από πλευράς δύναμης οικονομικής που είναι απαραίτητη για να προχωρήσεις. Εκεί αυτοί στήριξαν, κράτησαν τον ΠΑΟΚ στα πόδια του. Κώστα μου, αν μου επιτρέπεις 10 δευτερόλεπτα να σας αναφέρω ένα περιστατικό. Τη χρονιά που είχε πεθάνει ο Γκιούλα Λόραν και παίζαμε στο τελικό της Φιλαδέρφειας κάτω στην Αθήνα με το Γάβρο το 3-1 που χάσαμε. Λοιπόν, τον είχα, ήμουνα στη θύρα 4 και τον είχα μέσα στο λεωφορείο που ταξιδεύαμε μαζί στην Αθήνα. Λοιπόν, είχε συμβεί ένα περιστατικό, τα συνηθισμένα τότε περιστατικά με κυνηγητό κάπου στα διόδια των Τεμπών, ναι. Και τον είχαμε. Το τι καθοδήγηση μας έδωσε εκεί, τότε όλοι εμείς ήμασταν 18, 19, 20 χρονών. Ναι, ναι. Ήταν ακόμα μπορεί να ακούνε κάποιοι συνακροατές της ηλικίας και να θυμηθούν, ήταν ακόμα σε αυτό το λεωφορείο και ο Θόδωρος ο Παρασίδης, συγχωρεμένος. Ναι. Για ένα περιστατικό. Γεννούσε το μυαλό του. Γεννούσε το μυαλό του πλάνα, πραγματικά το στρατηγός δεν ήταν μόνο μεταφορικό, αλλά και... Μα αυτό, προστάτευε όσους είχε κάτω από την ομπρέλα να σας πίσω, θα σας πάω, όσοι φύγαμε τόσοι γυρίζουμε. Προστάτευε, δηλαδή ήταν στρατηγός με όλη τη σημασία της λέξης, οπότε τώρα τον περιμένουμε την Κυριακή της Φιέστας να το δουν τα νέα παιδιά που δεν το μπορούν, που ακούνε σαν θρύλο το όνομα αυτό. Και πόσος κόσμος, θα ξαναγυρίσει που έχει καιρό να πατήσει. Πολλοί κόσμος, να ξέρεις. Εννοείται. Έγινε λάμπρε! Σε φιλό! Δηλαδή, δεν θυμάται εσύ δεν μου είπες. Δεν πειράζει την αφήνω θέλεις, θέλεις, θέλεις. Ας το δοκιμάσουμε, δεν έχουμε να κάνουμε. Βάλα τη στροφή μέτρηση να παίξουμε λίγο, Άστο τώρα, πέντε μου λέει, πέντε. Αύριο, άντε, καλά, αύριο, λάμπρο μου, αύριο. Καλημέρα, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, μ' ακούσεις. Καλώς το παιδί. Χαμήλωσε τελείως, καπετάνιε. Το ραδιόφωνο, κλείστο τελείως. Ένα, την πριν δεν πρέπει να το βγάλω γι' αυτό. Έλα, σ' ακούω. Έλα, καπετάνιε μου, έλα. Για το παιχνίδι με την Κράτη τα είπαμε. Εγώ θέλω να πω και πάλι για την αιμοδοσία. Μην επαναλαμβάνονται όσοι δεν μπορούν να δώσουν. Να παρακινήσουν τους άλλους, φίλους, συγγενή, αδέρφια κτλ. Έτσι. Γιατί το αίμα είναι δανεικό στο καθενού στο σώμα και πρέπει σωστός. Να το δωρίζουμε όσο μπορούμε ακόμα. Πολύ ωραία κουβέντα είπες. Μας το έχει δανείσει ο Θεός για να το δίνουμε και εμείς εκεί που πρέπει να σώζουμε ζωές. Αυτό ήθελα να πω τώρα για την Γδάρδη, εντάξει. Τα είπα και άλλοι να μην τα ξαναλέμε πάλι τα ίδια. Ναι. Άντε, γεια και καλή εκπομπή. Φιλιά, να είσαι καιρό. Ζούμου σου λέμε, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Ναι. Παραποσιοπηλός. Έρωτα. Πάμε στον επόμενο, ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Χαμήλωσε και εσύ τη ραδιοφωνούμπα για εγώ. Να μην... Εγώ! Ναι, εσύ. Κωστίο Παπαμάρκος είμαι. Ω, καλώς τον! Να αρχίσω πρώτα από το αίμα βέβαια όσοι μπορούν να δώσουν και όσοι δεν μπορούν καλά, είπε ο αδελφός προηγουμένος, να επηρεάσουν όσους μπορούν για να δώσουν αίμα τουλάχιστον. Βεβαίως. Βεβαίως. Και δεύτερον, ένα άλλο που είναι λίγο καλογυρικό αυτό, το θέμα είναι, λέμε, να προσέξουμε εκεί στην Ξάνθη μέσα, να μην κάνουμε καμιά αταξία. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι πάσχει η ελληνική κοινωνία πάρα πολύ, έχει διαστρέψει την έννοια του φιλότιμου και ναι. Πολλές φορές που υπάρχουν άτακτοι, οι άλλοι δεν τους δίδουν, θεωρώντας ότι θα είναι ρουφιάνοι. Δεν είναι ρουφιανισμός το να καταγγείλεις κάποιον ο οποίος κάνει ζημιά. Αυτό να το τονίσεις. Φυσικά. Ρουφιανισμός είναι να κάνεις αυτό όταν λέμε, δεν κάνει άλλο ζημιά και τον κατακρίνεις, τον συκοφαντείς. Αυτό ναι. Αλλά τώρα, άμα άλλος πετάξει καμιά φωτοβολίδα, χτυπήσει κανένα τέτοιο και φάμε μία ότι θα... Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Το χέρι του να το πιάσουν και να τον καρφώσουν κατευθείαν. Πριν σηκώσει το χέρι, δεν μιλώ μόνο, Πάτερ, δεν μιλώ μόνο για εσωτερικό κίνδυνο. Εννοείται ότι εκεί ούτε καν το συζητάω. Με το που δείτε κάποιον δικός μας να σηκώσει χέρι για να κάνει το οτιδήποτε, του κατεβάζει το χέρι. Το μπουζουριά όπως είναι, φάπες και έξω. Θες να κάνεις βασαρίες αλλού, φίλε. Όχι στην οικογένειά μου μέσα. Όχι στο σπίτι μου. Αλλά μιλάω και για εξωτερικούς κινδύνους που θέλουν να παρισφρήσουν μέσα και να δημιουργήσουν αναμπουμπούλα. Διότι είναι σάπιοι, είναι κύβδηλοι, είναι σιχαμεροί και πρέπει να έχουμε το νου μας. Αυτό είναι πάλι πολύ σωστό.
γιατί προφανώς θα υπάρχουν και κάποιοι εχθροί μας. Φυσικά. Άπληστοι, φυσικά. Άπληστοι που μόνο με ψήματα μόνο. Και μόνο με παρανομίες παίρνουν τα, τους τίτλους. Όπως κάναν τόσα χρόνια, πάτερ. Όπως κάναν τόσα χρόνια. Οι οποίοι θα βάλουν οτιδήποτε πονηρό στο στόμα να μας τιμωρήσουν. Λοιπόν, συμφωνείτε, με τη ρίση, συμφωνείτε με τη ρίση, τίποτα. Πάτερ, εγώ, ότι είμαστε όλοι ανήψια της θείας δίκης. Ότι είμαστε όλοι ανήψια της. Και αυτό που είπες στον άλλο τον κύριο να μην δει σημασία. Εγώ καμιά φορά λένε ο Ολυμπιακός πήρε λέει 44 από τα αθλήματα. Okay. Τους λέω ρε παιδιά, έχω 44 γατάκια. Να σας τα δώσαμε εδώ στα 2 λεπτάκια. Ακριβώς. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Να είστε καλά. Γεια σας πάτερ. Αυτό. Ένα δικό μας 20 δικά σας. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι. Ωραίο. Έχω 44 γατάκια λέει να σας τα δώσω να μου δώσετε 2 λιοντάρια. Πολύ ωραίος. Έλα. Ναι. Έλα Στελάρα μου, έλα. Έλα Κωστή, εγώ ήμουν εδώ, όλους άλλους ήταν. Όχι, έλα, όχι, έλα Στελιο μου, έλα. Κωστή, δεν εφησυχάζουμε με τίποτα, γιατί και στο μάτς με τον Ατρόμητο τα ίδια λέγανε και εδώ μέσα είχαμε τραυματισμό του Μαουρίτσιο και μέσα είχαμε Σουμπαλία. Φυσικά. Δεν εφησυχάζουμε πουθενά. Φυσικά. Το σε καμία περίπτωση. Τα Γιάννενα, με τα Γιάννενα που λέγανε, τα Γιάννενα δικιά σου ομάδα, τα δικιά μου ομάδα μάτωσα στο τέλος. Και φτύσαμε μέχρι το 87 γιατί δεν εμπλημπάλαμεσα με τίποτα. Ακριβώς. Αυτό τον παπά, ότι ξέρεις κάτι φιλικά και έτσι για αυτά, είδαμε τον παπά τι γίνεται. Σκάσανε, βρε, ζήλια, βρε, ζήλια, κόμπλεξ, τρέλα, δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Και ότι θα είναι απλά το δεύτερο από τα πολλά που θα ακολουθήσουν. Αυτό είναι που τους τρελαίνει. Δεν είμαστε μια φωτοβολίδα, Στέλιο, κατάλαβες. Εννοείται. Την Κυριακή τα λέμε, παιδιά, όλοι, όλοι μας χρειάζονται κάποιοι που εμείς έχουμε τώρα, κάνουμε το χαβά μας, κάνουμε την πλάκα μας. Κάποιοι χρειάζονται το αίμα μας, παιδιά. Την Κυριακή και όποιος δεν μπορεί, μπορεί να πάει στο νοσοκομείο της πόλης του και να πει και την ομάδα αθλητήριος να πάει να δώσει αίμα. Οποιαδήποτε μέρα, οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας. Το έχω ξαναπεί, κάνετε ένα γκάλ μέσα στην οικογένεια, είμαστε 10-15 άτομα στενός πυρήνας, ούτε οι τρεις μπορούν να δώσουν αίμα, παιδιά, όταν χρειάζεται. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Δυστυχώς έτσι είναι. Δεν το βλέπεις, μισή Θεσσαλονίκη είναι αποκλεισμένη, δεν μπορεί να δώσει αίμα για τον αλφαβήτα λόγο. Έτσι είναι. Χθες το τηλέφωνο, χθες το τηλέφωνο μου χτύπησε 4 φορές για 4 διαφορετικούς. Ο ένας εκεί που πρέπει να δώσουμε και θα χαρούμε πραγματικά με την ψυχή μας που θα κυλήσει αίμα δικό μας μέσα στη φλέβα αυτού του ανθρώπου, λέω τώρα, αλλά και για άλλες περιπτώσεις και στην Κρυαβρύση, έτσι, και δύο περιστατικά ακόμα. Λοιπόν, κοιτάμε όπου μπορούμε, όπου μπορούμε. Και υπάρχει τρομερή έλλειψη, τρομερή, τρομερή. Κωστή, και μια κύπες για σκούφους, είχε πάει ένας στη Βαρκελόνη διακοπές. Ναι. Έτσι για να γελάσουμε, να αλλάξουμε το κλίμα. Ναι. Έχει πάει διακοπές στη Βαρκελόνη, διαβάζει, σπισαλτέ, μόνο σε αυτό το εστιατόριο λέει τα μελέτα του Ταύρου, την έχει απέναντι την αρένα. Ωρε μάγκα λέει να πούμε, ξέρεις. Λέει ο άλλος, λέει, έχω ένα κολλητό, λέει μόλις σκοτώνεται ο Ταύρος, μόλις πεθαίνει, λέει πάει και τα κόβει, λέει. Και τα φέρνει τεράστια, μόνο εγώ, λέει. Σαβράχια. Ένα Ταύρος την ημέρα, λέει μόνο εγώ, λέει. Ναι, κανένα Ταύρος. Τεράστια το μεταξύ. Τα μελέτα τεράστια, έτσι. Ναι, τεράστια. Θα κάτσω, λέει ο άλλος, λέει μια εβδομάδα, λέει, έφαγε την πρώτη μέρα τρελάθηκε, αλλά ακριβά ρε παιδί μου, το λέει, θα κάτσω μια εβδομάδα, λέει, κάθε μέρα τα κατάς, λέει, για μένα, το λέει, έγινε. Καμπανέλια Ταύρου. Τελευταία μέρα, καμπανέλια Ταύρου, τελευταία μέρα το φέρνει σε ένα φιάδο μέσα, δύο μικρά και φτεδάκια, σε ένα αυγά που σπουργείται, πω, τρελάθηκε ρε μάκα, τα τρώει, δεν λέει τίποτα, το λέει, φίλε, λέει, τελευταία μέρα, λέει, με έριξες, λέει. Τα έδωσες, λέει, λέει, σήμερα, λέει, μόρτο ματαντόρ, λέει, σήμερα πέθανε τα βρωμάχος, λέει. Δεν κερδίζει πάντα, λέει, ο ταυρομάχος. Αμελέτα ταυρομάχου έφαγε. Πήρε τα μπίπι του ταυρομάχου. Γεια. Εμείς έχουμε το σκούφο του Λουτσέσκου, ρε. Γεια, γεια, γεια. Μην ξαναβγάλεις το σκουφί. Μην ξανα... Πάμε διάλειμμα. Να πω. Λουκάς, κορυφαίος χαλβάς ever. Με τη συνταγή που φέραν οι παππούδες από την Κωνσταντινούπολη. Πεντανόστιμος. Μπείτε στο lukas.gr να ενημερωθείτε. Και στο halvas.gr άμα θέλετε. Μπείτε στο lukas.gr. Φυσικά, Domino Sports Cafe, Μπότσαρ 132, οθονάρες, πιατάρες, με φοβερές προσφορές, με δύο μπύρες βαρέλι και μία πίτσα, ένα δεκάευρο μόνο, 9.50-9.50, εκεί και προτζέκτορα και VR προσομοιωτής και τραπέζια για μπυρίμπα και για PlayStation. Και φυσικά δεν ξεχνάτε, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Όποιος πήγε, κόλλησε και ξαναπήγε, αυτό λέγεται λαδόκολα, γιατί κολλάτε, γιατί κλαίνε όταν είναι να φύγουν και δεν θέλουν. 705-750 τηλιβεριά. Επιστρέφουμε! Τι σημαίνει δεν πέφτει με τίποτα, φίλε, αυτό που καταλαβαίνεις.
πρέπει να σου εξηγήσω ότι δεν πέφτει. Η διάθεσή μας, το ηθικό μας, η ψυχολογία μας, η ενέργειά μας. Θέλεις να σου εξηγήσω ότι δεν πέφτει με τίποτα? Ε, πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Έλα, πείτε μας και με την κίνηση τι γίνεται αν είστε κάπου μπλοκαρισμένος, είτε στην έξοδο Νεάπολης στον περιφερειακό, είτε εκεί στο Κόσμος. Έχει αυτή τη στιγμή διάφορα τροχαία στον περιφερειακό. Ενημερώστε μας. Καλημέρα. Κωστή, καλημέρα. Καλά είσαι? Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Ο Παύλος είμαι. Γεια σου ρε Παυλάρα. Όλα καλά? Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Αυτό που βλέπουμε μέσα στις τέσσερις γραμμές δεν έχει πολλά μυστικά. Έχουν μαζευτεί μεγάλες προσωπικότητες, οι κατάλληλοι άνθρωποι στην κατάλληλη στιγμή. Ολόσωστο. Ότι... αυτό που λες. Μπράβο. Έχουν μαζευτεί άνθρωποι, ναι, που έχουν απίστευτη δύναμη, ψυχική αξιοπρέπεια, έχουν μεγάλο ταλέντο σε αυτό που κάνουν, αγαπάνε πραγματικά αυτό που κάνουν. Έχει βοηθήσει και η διοίκηση σε αυτό το θέμα. Και βλέπεις αυτή η ομάδα, χαίρεσαι να τη βλέπεις. Χαίρεσαι να την βλέπεις να παίζει μπάλα, γιατί αυτό προσπαθεί να κάνει η Κωστή, να πάρει ένα πρωτάθλημα ITT, άλλο το 64 που παίζανε, ναι, και άλλο τώρα που είναι όλοι εναντίον σου. Βλέπεις ο κάθε αντίπαλό σου. Όλοι, σκίζονται όλοι. Δες πόσους τραυματισμούς έχει ο ΠΑΟ. Πόσο σκληρά έχει αντιμετωπιστεί η ομάδα. Είναι αυτό που έχεις πει και εσύ νωρίτερα. Ζούμε μεγάλες στιγμές. Γράφουν ιστορία αυτή τη στιγμή αυτή που είναι στον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Εμείς καταφέραμε την Κυριακή το πρωί να ξεκινήσουμε για επάνω. Μια παρέιτσα, θα είμαστε επάνω. Μπράβο. Όλα να πάνε, μπράβο, καλά. Πάμε να φέρουμε, μπράβο, το διπλό. Έτσι. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε ο καθένα ό,τι κάνει. Να σε γερός, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Είπε υπέροχα πράγματα ο Τσούμπα Ακπομ. Υπέροχα πράγματα, είπε. Στο BBC, ο Λούκας Πέρεθ μου είπε, αν πας εκεί, δεν θα θέλεις να φύγεις ποτέ. Θα ευγνωμονείς την ώρα και τη στιγμή που πήγες αυτή την ομάδα. Έτσι, είπε ο Τσούμπα. Τσούμπα Ακπομ, που θα με στείλει να ακούσουμε τις διάφορες κυρίες με τα ξενέρωτα κομμάτια. Καλημέρα σας, έχω δικλίδα ασφαλείας, κυρίες και κύριοι! Ναι, γεια σας! Ναι, σε εσάς μιλάμε! Θέλει, πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα σας! Ναι, πέσαμε! Πέσαμε! 2310-287-888, θα το ξανασηκώσουμε το σύστημα. Υπάρχει, μου στέλνει ο Τόνιο Καζοφωνιάς, εκπληκτικό βιντεάκι, Πέπα το γουρουνάκι με ΠΑΟΚ μέσα, δεν υπάρχει. Πάμε, πάμε, ξανασηκώσαμε το κέντρο μας. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good morning. Good the boy. Guten morgen. Πολύ κίνηση, πολύ κίνηση. Κάνε κάτι να ξεχαστούμε να φτάσουμε στη δουλειά. Πού είσαι, πού είσαι. Πού είμαι, από πανόραμα σταματημένος. Είμαι και είμαι έξω από το ναό. Από πανόραμα σταματημένος. Στον περιφερειακό δηλαδή έχει σουλουμουντρούχουμ? Ωχ, άστα, μην τα συζητάς. Καημός κάθε πρωί, καημός. Μάλιστα. Σουμπούτεο, δεν είναι μόνο στις μνήμες μας, παίζουμε ακόμα. Άνετα. Τώρα άμα όχι, κάνουμε σαν εκπομπή ένα τουρνουά, λες δεν θα έχει να πούμε συμμετοχές. Άκουλε εγώ, ναι. Έπαιζε λίγο πιο μεγάλο από σένα, πολλά χρόνια παίζαμε και τελευταία με βρήκανε, έχουμε κάνει κλαπ εδώ πέρα, έχει 2-3 κλαπ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Με διαμέρισμα μαζικού τους, με τραπέζια, με οργάνωση. Με τσόχα με κανονικά. Πολύ αγάπη. Έτσι, με πολύ αγάπη. Με. Έτσι. Μάλιστα. Να κάνουμε, γουστάρετε να κάνουμε τα ζουμουσάκια, να κάνουμε κανένα τουρνουά, τέτοιο θέλετε. Χαμός θα γίνει, χαμός. Θα γίνει χαμός. Αν δεν ήμουν στον αέρα, θα έφερα τηλέφωνο που σε ενδιαφέρεται να πάρει. Αν δεν θα πάρω μετά, δεν θα έκανα τα φίλια. Όχι, ρε, να το πεις κιόλας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα. Δώσε στον αέρα τηλέφωνο. Έχετε σύλλογο, ναι, δηλαδή, που κάνετε πρωτάθλημα, έχετε κανονικά. Εγώ τώρα με βάρα στο παιχνίδι. Ναι. Μιλάμε για τουρνουά, για πρωτάθλημα, για αθήνες, για παγκόσμια. Δώσε στον αέρα τηλέφωνο, το θυμάσαι. Θα δώσω το δικό μου και θα προωθήσω. 6937. Ναι. 330. 247. 247. Πάκι. Τέλεια. Όποιος λοιπόν είναι, είδες τώρα ήρθε η κουβέντα στο Σουμπούτεο, μιλάμε για ώρες φίλε, με μαρκαδωράκι ανεξίτηλο στην φανέλα νούμερα πίσω, επίσης αυτοκόλλητα από τις βιντεοτενίες Grundig 2000 που είχαν μέσα, ήταν διπλής όψης, ξεκολούσαμε τα αυτοκολλητάκια και τα κολούσαμε πίσω στη φανέλα από το 1 ως το 11. Πολύ ωραίες στιγμές. Ατελείωτες. Μπορεί να έχουμε παίξει και μεταξύ μας. Δεν αποκλείεται. Αλλά... δεν αποκλείεται. Πού να δημόμαστε τις μούρες μας, όχι γίνανε. Πάντως δεν είχε μείνει φίλε γόνατο
Γιατί συνήθως τα βάζαμε κάτω, έτσι. Μια, την τζόχα τη βάζαμε κάτω. Αρχικά είχα πάρει μια κουβέρτα της μάνας μου λεπτή και είχα με μαρκαδόρο φτιάξει μικρή περιοχή, σέντρες κτλ. Και όταν μαζέψαμε λεφτά με τον αδερφό μου, πήραμε την τζόχα, την κανονική το γήπεδο. Με τις εστίες, τα πάντα. Μεγάλη τιμή. Τώρα να δεις τι τσόχες έχει. Τώρα 150 ευρώ μιλάμε, το έχουν κάνει επιστήμοι άνθρωποι. Εντάξει, έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει. Λοιπόν, καλό κουράγιο στον σύντομο στον περιφερειακό να μιλήσει κανένας άλλος. Καλημέρα, καλώς. Έγινε. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Yeah. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Πέσαμε, πέσαμε. Έχουμε θέμα πάλι στα τελειώματα. 2310-287-888. Μήπως η δικλίδα είναι ότι εσύ είπες πόσα θα βάλει και όχι πόσα θα το ακυρώσουν. Όχι, Νανούκα, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Και εσύ μου γράφεις το ίδιο. Τα προβλήματα του γηπέδου της Ξάνθης δεν νομίζω να τα ξέρει κανένας άλλος καλύτερα από τον Λουτσέσκου. Καλημέρα. Του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Του Ρασβάν. Απόλυτη. Διαχειρίστηκε δύσκολους χαρακτήρες, τεράστιες προσωπικότητες. Έδειξε ότι αυτός είναι το απόλυτο αφεντικό. Με το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, η διαχείριση που έκανε στη μεγάλη βεντέτα μέχρι πρότινος στην ομάδα, πέρα από το Βιερίνια. Στο Βιερίνια είναι, μιλάμε για θνητούς, όχι για ημίθεους. Μιλάω για τον Μπρίγιοβιτς που τον άφησε πέρσι αρκετές φορές στον πάγκο μέχρι να παίξει όπως ήθελε ο Ρασβάν. Δεν πανάσε ο Μπρίγιοβιτς, έβαζε τον κουλούρι. Καλημέρα σας, ναι. Έλα Κωστή, καλημέρα, Παύλος. Καλώς το παιδί, καλώς τον, καλώς τον. Λοιπόν, ξέρω τη δικλίδα. Την ξέρεις, άμα την πεις και μου την κάψεις, να σου όχι, πω. Ρε, Φάκης βρήκα μια αποφύλλη από κανένα πανηγύρι. Όχι ρε. Θα μας τρελάς καμιά. Αντουανέτα αποφύλλου σε κανένα πανηγύρι στην Καλαμάτα. Νατάσα αποφύλλου του Χαραλάμπους. Και η άλλη είναι να τάσε μποφίλιο του Σάβα. Και θα είναι καμιά μανετζούδα, τίποτα πανηγύρια και θα μας ψοφίσει μια φορά. Όχι! Και αυτό ωραίο, αλλά δεν είναι. Ναι, δεν είναι έφταξα, αυτό. Για να, να ξέρεις, έφταξα στο YouTube μποφίλιου διάφορα ονόματα. Σε, μόνο εσύ. Λέω, ναι, θα βγει καμιά κυρία Ελένη μποφίλιου να πούμε τίποτα φιλιό πυργάκι. Είστε παλιοχαρακτήρες. Αυτό έχω να σου πω. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι κάθε φορά που βγαίνει ένας και λέει, ξέρω τη δικλίδα. Μια σταγόνα υδρότα φεύγει από το σβέρκο μου, διασχίζει τη σποδηλική στήλη και πάει στην Κολοχαράδρα, να ξέρεις. Όχι, κάθε αγώ, φορά, λέω πάει, τέλος, τη βάψαμε. Δεν φοβάμαι τίποτα. Όχι, μέχρι που να ούτε με μια φίλε. Να συνομιλεί μαζί σου. Δεν πρόκειται να τη βγάλω, έχω το νούμερό της. Με χάλασε πάρα πολύ που μίλησε έτσι για τη θρησκεία. Δεν με πειράζει να πιστεύει ό,τι θέλει. Αλλά να μιλάει έτσι για αυτό που πιστεύουν εκατομμύρια άνθρωποι, εγώ το παραμυθάκι της θρησκείας, με χάλασε. Επίσης, πολύ καλή φίλη της εκπομπής. Ναι, καλά, όχι, άθεοι εγώ είμαι, σωθείτε εσείς. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, πολύ αγαπημένη ακροάτρια, η Μαρία Ιβού, μου είπε, είχε κάνει δηλώσεις αποθέωσης για το Γαύρο κάποια στιγμή και έψαξα και βρήκα. Η Ακρόπολη του ποδοσφαίρου Ολυμπιακός. Άντε από εδώ! Άντε, σε κάναμε και διαφήμιση. Έτσι κι αλλιώς δεν θα έπαιζες ποτέ με την δικλίδα. Ήσα το κορμί σου, ρε. Έχουμε ζουγανέλη να πούμε. Αλήθεια είχα σκοπό να τη βγάλω. Βρήκα το νούμερο και ήθελα μέσα στο γενικότερο χαβά. Αλλά είπα τέλος. Χι. Τέλος. Το στοίχημα ισχύει, να ξέρετε. Για ένα φίλο που πήρε και είπε για ρετρό σελίδες. Υπάρχουν, ρε παιδιά, υπάρχει μια σελίδα στο Facebook, Retromaniac. Σωστό. Έχει από υπέροχα τις βανίλιες. Διαφημίσεις, τηλεοπτικές, σύριαλ, αυτά όλα. Βάζετε πείτε τα στον τοίχο. Κλάψετε. Κατά καιρούς τα βάζουν και στον τοίχο μας, στον αθλητήριο και είναι πολύ ωραία, ρε παιδιά. Είναι ωραία φάση αυτή. Κάθε φορά που καμιά ανάπτυξη από αυτή τη σελίδα, ένα δάκρυ τρέχει που λες και από το δικό μου το μάτι. Τι περάσαμε. Που λέει, αν έχει δει το μικρό σπίτι στο λιβάδι, όλε τι εκπομπέ, είναι λίγα τα ψωμιά σου. Αν έχει φάει παγωτό, τρελή πατούσα. Αν έχει φάει, λέει, τρελή πατούσα, παγωτό, λέει, γεια σα. Είναι τρελή πατούσα, ροζ πάνθυρα και το. Όχι, κυπελάκι, λάκι, κάπου από κάτω είχε αεροπλανάκια και μηχανέ. Έσκυζε και μηχανέ πλαστικέ. Άστο, άστο, φίλε, τι να λέμε τώρα. Ένα δάκρυ κυλάει. Αν έχεις φάει παγωτό πατούσα, είναι λίγα τα ψωμιά σου. Όχι, έχεις δει μαμάτα παιδικά χρόνια. Εγώ ξέρω ένα πράγμα, Παύλε. Ήπια με νερό, από λάστιχο σε οικοδομή, με κολοβακτηρίδια μέσα, δεν πάθαμε τίποτα. Ρε, πέσαμε στον ασβέστη. Αυτό ρε, ποιο πόδι μας δεν μπήκε μέχρι το γόνατο,
σε αμόλοφο που μέσα είχε Kinder έκπληξη και ήταν ασβέστης. Ποιος δεν πήδηξε από τον ημιόροφο στον αμόλοφο σε οικοδομή η οποία ήταν στην ανέγερση. Και τρίτο και δεύτερο. Ποιος δεν έκανε άλμα θανάτου από την Κούνια στην παιδική χαρά στο πιο ψηλό τη σημείο. Φεύγαμε. Πώς σπάσαμε το σβέρκο μας, ρε φίλε. Φίλε, είμαστε. Τώρα μας βγαίνουν αυτά, ρε. Σιγά σιγά τώρα μας βγαίνουν. Η πόνη από τότε, εγώ λέω. Είχα πάει από την Κούνια, λέω. Για το πονάει ο όμως. Το χειρότερο όταν πέφταμε στον ασβέστη δεν ήταν το τι θα πάθουμε εμείς στο δέρμα μας κλπ. Μην τυχόν χάσουμε την παντόφλα μέσα στον ασβέστη. Ένα είναι αυτό και μετά στο σπίτι. Το σπίτι που ξεπλενόμασταν, ρε φίλε. Αλλά πάνε σπίτι με μια παντόφλα και οι άλλοι να είναι μέσα στον ασβέστη. Το διπλό το ξύλο. Πολύ φίλε νοσταλγό, να ξέρει. Ωραία, θα το κάνουμε. Ρε. Κάνουμε εκπομπή ειδική. Το κάλαμα έχω στο σπίτι, έφτιαξα. Άσε, τώρα αυτό είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Έχω κάνει εκπομπή για φυσοκάλαμο. Έτσι, ξεχωριστή. Έχω φτιάξει και έχω ανεβάσει και φωτογραφία. Σας το τάζω από τώρα. Την ερχόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεό, θα πάρουμε το διπλό στην Ξάνθη. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε και κύπελο μετά, έτσι. Έχουμε και κύπελο. Έχουμε και κύπελο. Όλα μέσα, όλα. Φιλιά πολλά! Φιλιά πολλά, καλή φιλιά! Φιλιά πολλά! Ζουμουσού, αδερφέ μου, φτάσαμε στο τέλος. Μην παίρνετε άλλο. Προσοχή στον περιφερειακό. Όπου έχει κίνηση, μην πατάτε. Έχετε το νου σας. Το νου σας, ρε μάλια! Εμείς τα λέμε. Καταρχήν, αύριο γενική είσοδος 1 ευρώ μόνο. Σήμερα βόλεϊ. Αύριο 1 ευρώ μόνο γενική είσοδος στο μπάσκετ. Εκεί πρέπει να είναι όλος ο κόσμος, όλος ο ντουνιάς. Να ευχαριστούμε τα παιδιά για το διπλό μέσα στο συμπολίτη. Την Κυριακή το πρωί 9 η ώρα είμαστε έξω από τη θύρα 3 στο ναό, έξω από την Τούμπα, να δώσουμε αίμα. Η 17η ημοδοσία αθλητηρίων, ελάτε να γνωριστούμε, να τα πούμε από κοντά. Και το βράδυ διπλό στην Ξάνθη, επιστρέφουμε Δευτέρα. Και όμορφα, ωραία, ζούμου σου λέμε. Μην ξεχνάτε, Λουκάς, κορυφαίος χαλβάς, καταπληκτικές γεύσεις από την πόλη, φερμένες. Μπείτε στο lucas.gr να δείτε. Εννοείται το κορυφαίο sports cafe στην πόλη είναι το Play Cafe Domino. Εκεί στην Μπότσαρ 132, 950, 950 και νούμερο ένα προορισμό σας για τα καταπληκτικότερα κρεατικά, η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εξαιρετικές γεύσεις απέναντι από το Μασού της Ελευθέρια 705-750 τη Λιβεριά σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Σας φιλώ γλυκά, έρχονται οι Τροϊκανοί του Λίμπερο. Bye, 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 bye!